Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Επειδή εγώ είμαι άσχετος σε πολλά θέματα, έχω ανοίξει την τηλεόραση να δω ένα έργο, κάνα Mayday και βλέπω τον πρωθυπουργό μας χωρίς γραβάτα, αλλά με ένα καταπληκτικό σακάκι και με ένα ωραίο πουκάμισο. Και γράφει από κάτω στο Ζάπιον είναι. Πού είναι, ρε γάμο. Δημοψηφίσματα με λαϊκή πρωτοβουλία. Υποχρεωτικά όταν μεταβιβάζονται κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν κατάλαβα τι θέλει να πει ο ποιητής. Θα κάνουμε πάλι δημοψήφισμα κάθε καλοκαίρι. Γουστάρα. Καλησπέρα σα, τι γίνεται. Πού είσαι, ρε ομορφόπεδο. Καλά. Είσαι ό,τι λέγε. Είμαι ό,τι λέγω. Είμαι ο Στέλιος Παρθενάκης και μπήκα, είδα πώς και μπήκα. Είσαι ο Στέλιος Παρθενάκης. Τώρα ο Τσίπρας είναι 40, 43. Είναι νομίζω 43. 43, 43. 43. Το βάφει το μαλλί, τι λες. Όχι, δεν νομίζω. Πώς δεν νομίζεις. Καλά κρατιέται. Καλά κρατιέται, βάλε μερικά φυλάκια, σαν... εντάξει. Ναι, δεν το βλέπω να αθλείται. Πρωθυπουργός, δεν αθλείται. Δεν είναι της γυμναστικής, αλλά πρέπει να το βάφει το μαλλί. Το 74 γεννημένο, 42. 41, το κάναμε παραπάνω, εντάξει. 41 δεν είναι, 42. Το 74. Ζητάμε συγγνώμη, αγαπητέ Γιάννη. Ναι, έβγαλε μήνυμα και για τη Χούντα, για τη μεταπολίτευση. Δεν είπε βέβαια ο μπαμπάς του τι δουλειές έπαιρνε από τον Πατακό. Ο Πατακός είναι συγγενής του, ξέρεις. Ο Πατακός είναι συγγενής. Αν το γνωρίζεις. Ναι. Ωραίος είναι, μ' αρέσει ο Τσίπρας. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει η αριστερά. Μ' αρέσει η αριστερά έτσι όπως έχει μπει μέσα. Κοίταξε, έχουν ξυριστεί κιόλα. Κοίταξε τους. Είναι όλοι. Πώς. Ναι. Μ' αρέσει η αριστερά. Κοίταξε τους, κοίτα σημάζεμα, κοίτα ξύρισμα στην τρίχα, κοίτα φαβορίτα. Αλλά σφακιανάκι, βάφηκε το μαλλί. Έβαλε λίγα κιλά όμως, έβαλε. Μελικά κιλά και τέτοια. Αυτά τα σακάκια δεν είναι εύκολο να φορεθούν, θέλει. Όχι, έβαλε. Έκανε και πισινό. Ναι. Φάρδινε. Φάρδινε. Τι εγώ γίνεται? Δηλαδή γούσταρα πολύ τον Γιώργο Παπανδρέου. Ναι. Ήταν πολύ fit. Γυμναζόταν, ναι, έτρεχε, ναι. Έκανε, έρανε, ξέρω εγώ κτλ. Ήταν από τους πιο γυμνασμένους πολιτικούς. Πολύ γυμνασμένος, τα τζόκινγκ του, τα ποδήλατά του κτλ. Ήταν ωραίος. Αυτή η μεριά των πολιτικών νομίζω ότι είναι, ναι, και πιο. Δεν θέλω να τον βλέπω, ξέρω εγώ. Θέλω να τον βλέπω τον πολιτικό σε αθλητικό στυλ. Έχεις δίκιο. Θέλω όπως ας πούμε όλοι οι Αμερικανοί να πούμε προέδροι. Αυτό πρέπει να ισχύει για όλους, όχι μόνο για τους πολιτικούς. Ναι. Εντάξει, όσο γίνεται, για τον πολιτικό γίνεται, τώρα. Θέλω να τον βλέπω τώρα. Ο Σαμαράς, ας πούμε, στα 65, δεν ξέρω τι γυμναστική κάνει. Πάντως πρέπει να είναι πολύ ανέστητος. Μοιάζει με 50 χρονών, 48 χρονών. Ο Σαμαράς. Ναι. Ο Αντώνης. Καλή παρουσία, ψηλός, αδύνατος, ωραίος κτλ. Λοιπόν, θα αναζητήσουμε συνενέσεις, αλλά θα υπάρχουν και συγκρούσεις. Λέω ο Αλέξης Τσίπρας. Κάτσε να δω, ρε. Μήπως επειδή το κρατικό κανάλι τον παίζει, κάτσε να δω. Πρώτο, μισό λεπτό, να κάνω ζάμπινγκ. Ναι. Λοιπόν, τρίτο. Δεύτερο, Βουλή. Βουλή έχει έργο. Λοιπόν, έχει κάτι παλιού στη Βουλή και στην Έτρια, κάτι γέρους με κάτι μασέλες, κάτι απόμαυρος, λένε κάτι ιστορίες 50 χρόνια πριν, που να ξέρεις άμα είναι αλήθεια ή ψέματα ιστορία. Κάθε καρυδιά. Αλφα. Στον Αλφα. Στον Αλφα έχει και εδώ έχει έργο. Έτσι. Βέβαια, στον Αλφα έχει έργο. Θρίλερ πρέπει να είναι. Λοιπόν, στον Αντένα έχει το Ταμάμ πρώτος κύκλος. Μετά έχει Γιάννης ο Όμορφος. Η γιαγιά Δωροθέα απαντάει. Είναι να πούμε, δεν έχουν τον Τσίπρα. Πάμε παρακάτω. Ο Αρτ, ο Καρατζαφέρης έχει να πούμε μια κοπελίτσα και είναι αυτό, τι είναι αυτό, ρε. Έπρεπε να βρει τη λέξη. Σταυρόλεξε να βρει τη λέξη. Λοιπόν, έψιλον. Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μάρο Κοντού. Πώς λέγεται το έργο, κάτσε να σου πω εδώ πώς λέγεται το έργο. Facebook. Λοιπόν, πρέπει να είναι η τελευταία ταινία του Κωνσταντάρα πριν πεθάνει. Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ. Πρέπει να είναι μετά το εγκεφαλικό εδώ, έτσι τον βλέπω. Μήπως είναι που έχει βγει από τη φυλακή και προσποιείται η Μάρο Κοντού την. Α, μπορεί να είναι. Ναι, ναι. Είναι αστυνομικός η Μάρο Κοντού, τη βλέπω πολύ νέα τη Μάρο Κοντού. Ναι, σωστό. Ναι. Πάμε παρακάτω. Μακεδονία TV. Τα αεροπλάνα που πέφτουν. Mayday. Μετά έχει το Vice. Ωραία σειρά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Mega Channel. Έχει. Τι είναι αυτό. Σ' αγαπώ με αγαπά. Σ' αγαπώ με αγαπά. Σύριαλ. Sky. Η δίκη στο Sky. Α, γι' αυτό είναι ο Μπούζος εδώ δίπλα με το κουστούμι. Α, και από εδώ βγαίνει. Δεν έχει το Sky στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Α, έτσι βγαίνει. Κάτσε να το δούμε. Κουστούμια, βλέπω. Μπαίνω σε μια αίθουσα εδώ πέρα, με τον Μπόκο Λόγκο εδώ πέρα. Λέω, πού είσαι, ρε, το λέω. Εσύ βγάζετε τον Μπούζο. Μα πού είναι ο Μπούζος. Σκάνε Δευτέρα, νόμιζα Κυριακή ήταν. Βγαίνει Δευτέρα ο Μπούζος. Βγαίνει Δευτέρα ο Μπούζος στο Sky. Του λέω, ρε Ποκολόκο, όταν ήταν να βγάλει σε μένα στο Art, λέω, γιατί λέω, τρυπούσε τα καλώδια και δεν έβγαινε. Μου λέει, εσύ τώρα άλλο, εσύ τώρα Μπούζος είναι άλλο. Λέω, εντάξει, άμα είναι ο Μπούζος άλλο, δεν ζητώ. Sky λοιπόν.
Πάμε παρακάτω. Σταρ. Η μεγάλη μέρα. Έχει. Πρεμιέρα. 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 Σταρ πρεμιέρα. Ωραίο. Νικόλντεον Κλάιν. Μάιν Εγνατία Κλάιν. Μάιν τώρα. Τα πέρασα, Εγνατία τώρα. Europe One. Κλάιν. Μάιν. Ο Κλάιν και ο Μάιν. Λοιπόν, τι κατάλαβες εσύ. Μιλάει ο Τσίπρας και κανένα κανάλι τηλεοπτικό πλην της ΕΡΤ δεν δείχνει να πούμε την ομιλία του. Εντάξει, μπορεί να είναι μόνο η συγκεκριμένη συχνότητα που πρέπει να το μεταδώσει. Δεν είναι. Σοπαρ, εγώ ξέρω όταν μιλάω πρωθυπουργός. Εγώ αυτό ξέρω τόσα χρόνια. Να με διορθώσει ο Γιάννης ο Χιλιτίδης που ξέρει τα πράγματα από μέσα. Εντάξει, ανάλογα και όταν την... μιλάει ένα σοβαρό θέμα πρωθυπουργός. Έχει μαζέψει τους νοματέους εκεί πέρα, βουλευτές, υπουργούς και τι ξέρω εγώ, κουστούμάτους κτλ. Και είναι απευθείας. Και είναι η ΕΡΤ ένα μόνο και τα άλλα τα κανάλια τον γράφουν κανονικά. Πάει να πει ότι υπάρχει θέμα. Το θέμα των αδειών. Μπορεί να, να δείξουν εκτενές ρεπορτάζ στα επόμενα κεντρικά δελτία. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, αλλά. Διαβάζω μηνύματα. Πάμε μπάσκετ. Πάμε να δούμε την Παοκάρα αύριο, η οποία πάει στο Πίκι Πίκι Ραμ να παίξει με τον Άγιαξ. Δικαιωνόμαστε για την τριάδα στα χαφ. Οπωσδήποτε δικαιωνόμαστε. Ναι. Μας δικαιώνει ο Ίβιτς γιατί οι χαφ του Πάοκ δεν τράβηξαν και βάζει τον Τζίμι Ρότι με τον Χαρίση. Και ο άλλος θα είναι, ξέρω εγώ, ο Σακχόφ. Και εγώ λέω θα γίνει αλλαγή και θα μπει ο Ζιόλης εκεί πέρα. Τον βλέπω δύσκολα τα γράμματα. Εγώ έχω μιλήσει στα social media και έχω πει ότι έτσι όπως κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ δεν με αρέσει. Με τρομοκρατεί ο αριστερός στόπερ, ο αριστερός μπακ και ο δεξιός στόπερ. Με προβληματίζει ο Χαρίσης αμυντικά. Και έχω θεματάκια μεσοαμυντικά. Φοβάμαι να πούμε. Λοιπόν. Καλησπέρα Κωστή, ο Αντωνιάδης είναι καλά που χάθηκε. Μου έλειψε το time του, τι λέει, το trademark του. Το trademark του. Το LRE. Δεν ξέρω αν θα πέθανε. Έτσι μου είπαν. Πέθανε λέει. Δεν ξέρω, έψαξα να τον βρω, δεν τον βρήκα. Ωραία, ναι. Πιστώ το κινητό και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Ραδιοφωνικά. Ραδιοφωνικά. Ναι, ραπ το Σάββατο. Καλά κάνεις και ναι, πέθανε. Λοιπόν, το Σάββατο ήμουν σε εστιατόριο που έτρωγε ο Βιερίνια. Πολύ τσιγάρο λέει. Εντελώς σαπάκι λέει, θα μας έρθει λέει σε μια τετραετία. Α, αυτό είναι πάοξης. Ήρθε ο Βιερίνια εδώ πέρα με τη σύζυγο και το παιδί στις διακοπές. Πήγε να πούμε σε κανένα εστιατόριο να σαβουριάζει ο Βιερίνια. Ο άλλος έβλεπε τις μπουκές που έτρωγε ο Βιερίνια. Και τα τσιγάρα που κάμνιζε. Ξέρεις, δεν αλλάζει, ρε φίλε. Θα έρθει στα 33 ο Βιερίνια χοντρός, θα σου πουλήσει πάω ξυθιλίκι, δεν θα σε παίξει αυτό που θα σε παίζει. Μετά θα έρθει ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος, εκείνος με το κεφάλι το μεγάλο που δεν μπορεί να στρίψει στα 30-32. Δεν θα μπορεί να στρίψει, θα σε πουλήσει πάω ξυθιλίκι. Και ό,τι σαπάκι. Εδώ σε πουλάει πάω ξυθιλίκι ο Χρήστος ο Δημόπουλος. Ξέρεις, είχε γίνει ένα σκηνικό πριν 2 χρόνια, ναι. Όταν είχε αποκλειστεί η Πορτογαλία από το Μουντιάλ. Ναι. Και εγώ πήγα με κάποιους φίλους μου να δω το παιχνίδι της Εθνικής τότε με την Κωνσταρίκα, αν δεν κάνω λάθος. Και είχε 2 μέρες που είχε τελειώσει το τουρνουά για την Πορτογαλία. Ναι, ναι. Και βλέπω τον Βιερίνια δίπλα μου. Ναι. Και λέω μάλλον μαγική εικόνα. Ναι. Και πώς τα κατάφερα, πώς τον έφερα, πώς τον έφερα να τον κάνω ένα θέμα για την εφημερίδα μετά από 2 μέρες μπήκε. Αλλά είναι μερικά πράγματα πώς τα βλέπεις τηλεόραση και μετά τα βλέπεις δίπλα σου. Α, κοιτάξτε, θα μου πεις που θα έρχονταν. Η γυναίκα του είναι Θεσσαλονίκη, αυτός έχει μάθει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Έχει αγοράσει ένα ωραίο σπίτι στη Θέρμη. Ναι. Πανόραμα προς Θέρμη, πολύ ωραίο. Μόλις πιάσει τα 33 και θα αρχίσει να γίνεται 85-90 κιλά, τον μπασάρουν στον ΠΑΟΚ. Θα γράψει ο γιος του Σαββίδιου Άμπαλος Come back, I love you, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Θα ψάξει να βρει και. Όμως είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ναι, τώρα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Δεν μπορείς να του πεις τίποτα. Ο Ραούλ Μπράβο ήταν ο Ραούλ Μπράβο και το φέραν 37,5 χρονό στον Αναστόπουλο για να βγάλει πολύποδες στο έντερο Αναστόπουλος. Λοιπόν, φέραν και τον Νέτο δεξί μπακ στον Άρη, 35 και 37. 72 χρονών, οι δύο πλάγοι μπακ του Άρη. Τρελαίνες. Εμπειρία. Τέλος πάντων, εμπειρία ζωής. Άμα του φορτώσουν και τον Κόκε, άμα τον φορτώσουν. Γιατί του φορτώνουν Ραούλ Μπράβο, του φορτώνουν τον Τάτο. Εντάξει, ο Τάτος, εντάξει, για μένα έπρεπε να μείνει. Τώρα λέει θα έρθει ο Διούδης. Καλά, ο Διούδης, ο Φουκαράς, δηλαδή θέλει να αυτοκτονήσει. Θέλει να έρθει στον Άρη ο Διούδης. Μαγιά του Άρη αν τον πάρει. Μαγιά του Άρη αν τον πάρει. Αλλά αν δω αύριο στο Ζάμπικ τον μπαμπά του. Τον μπαμπά του Διούδη που καθόμαστε εκεί με τον Φυρό και πίνουμε κάνα καφέ. Ο μπαμπάς του Διούδη, εγώ ο Φυρός, ο Τζιφόπουλος, έρχεται ο Καμόρα εκεί πέρα. Ιστορία, πίνουμε καφέ εκεί. Καλά κάνετε. Ναι. Να σκάσει μύτη ο μπαμπάς του, Διούδη. Ναι. Που είναι και φίλος μας. Τι δούλεμα έχω να τον ρίξω. Διούδη, μην έρθει στο Ζάμπινγκ. Στο λέω εγώ από τώρα.
Μην πατήσει το ζάμπινγκ, έχει να φας ένα δούλεμα. Μήνυμα λήφθη. Έχει να φας ένα δούλεμα. Ο Διούδη στον Άρη τη Β' Εθνική δεν τον θέλουν οι Ολυμπιακοί, δεν τον θέλουν οι Βέλγοι. Και πάει στον Άρη στη Β' Εθνική. Δηλαδή από όλες τις ομάδες που υπάρχουν σε αυτή την Ιφίλιο, ο Διούδη τον θέλει ο Άρης. Και πάει ο Διούδη στον Άρη. Και εγώ τι να πω τώρα, ρε Διούδη, ότι κάνει καριέρα. Πέρσι στον Πανιόνιο πήγε πολύ καλά και έρχεσαι στον Άρη τη Β' Εθνική. Άρα ή είσαι εσύ τελειωμένη ιστορία. Ή ο Άρης πάει να κάνει μεγάλα πράγματα. Σε πείσανε να πούμε ο Αναστόπουλος και ο Μαρινόπουλος, ο Μαρινόπουλος λέω, ο Καρυπίδης, ότι θα πας να πούμε αλφα εθνική κατευθείαν και έχεις και καβάτζα από τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Αυτός ο Ολυμπιακός μπήκε στις ομάδες μας, πάρει πάρα πολύ. Φέραν τον Αντώνη τον Κάστο Βασίλη στον Ηρακλή, στο περάκι του Ολυμπιακού από τη Δράμα. Διούδης δάκτυλος Ολυμπιακού, παίξε στον Άρη να είσαι σε φόρμα. Αν τυχόν και τα λοιπά δεν μας βγει ο Γιουβεντίνος, γιατί τώρα το Διούδη τι να έρθει να κάνει ο Διούδη στον Ολυμπιακό, τον τρίτο τερματοφύλακα. Σου λέει δεν πρόκειται να παίξω ούτε δεύτερος, θα παίξει ο Αλβανός, θα με έχουν εμένα τρίτον, πήραν και από την Γιουβέντους τον άλλον και τα λοιπά δανεικό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ δεν σε έφερα εδώ να μου πεις αυτά. Σίγουρα δεν είμαι ο πλέον κατάλληλος. Ναι, γιατί ούτε εγώ είμαι κατάλληλος για αυτά που θα μου πεις εσύ τώρα. Εντάξει, μια προεπισκόπηση αγάπη, μια ανασκόπηση στα όσα έχουν γίνει στο μπάσκετ. Καταρχήν πήγες ταξίδι. Ταξίδι. Είχα μια εβδομάδα άδεια, δόξα τω Θεώ. Πήγα μια εβδομάδα Ιταλία, τρομερή εμπειρία Κώστα. Ποιος έστειλε? Με έστειλε η εφημερίδα, σαν εκπρόσωπο. Να τα λένε αυτά. Φυσικά τα λέμε. Να τα λέμε αυτά. Και για το Αθλητικό Μετρόπολης και για το Μέτρο GR. Ό,τι μπορούσαμε. Από την Εθνική, από την ΕΠΟ. Ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Είπε τίποτα ο κύριο Βασιλακόπουλο για μένα, όχι. Εντάξει. Κάλυψαν και κάποια έξοδα και από την Ομοσπονδία. Να τα λέμε αυτά. Αλλά η δουλειά είναι συνολική. Έγινε και για άλλους εκπρόσωπους media, ναι. Αυτό, δεν είμαι ο μόνος. Καλά. Οπότε, ναι, εντάξει, ωραία. Είμαστε μια εβδομάδα εκεί πέρα, καταγράψαμε ό,τι περισσότερο. Και βλέπω ο fitness, δεν συνταγίζει ενεργή. Γενικά δεν ξέρω, έχω μπει σε μια διαδικασία να χάνω συνέχεια κιλά. Τώρα τι να σου πω. Δεν πολύ τρώει, αλήθεια είναι, αλλά. Το θέλεις και το κάνεις. Όχι, δεν το κάνω. Αυτά που ήθελα να χάσω. Το καλοκαίρι είναι μια ωραία περίοδο. Είναι μια ωραία περίοδο, αλλά ναι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι και δεκτικό το σώμα. Αλλά εντάξει, τώρα καλά είμαστε. Είσαι καλά, εντάξει. Ναι, έχασα 15-20 κιλά. 15-20 κιλά. Είσαι μη χάσει άλλο γιατί. Παραπάνω μετά. Όχι, μετά τι θα πούνε ότι δεν σε ταΐζουν εδώ κτλ. Ή έχει πρόβλημα. Όχι, μια χαρά είσαι. Τώρα χτυπά φτερό. Έκλεισε και το μάγουλο και το μουσι, ναι, ναι. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Και το αγριοπό εκείνο που σε φοβόσατε να πούμε. Λίγο να σοβαρευτούμε. Ωραίο, ωραίο. Στα 37, ε. Σαββατοκύριακο που πήγε. Είχα μια εβδομάδα άδεια. Ναι, εκτός από την Ιταλία, ρε παιδί μου που. Εντάξει, στην Ιταλία ποτέ δεν πήγα. Πήγα 2 μέρες άθητο, 2 μέρες καβάλα. Στην Άχη το πήγε. Στην Άθητο. Στην Άθητο. Χαλκιδική. Ωραία είναι εκεί. Ωραία είναι. Κολόμπαρα, beach bar, αυτά ιστορίε. Εστιατόρια καλά. Ωραία ήταν, δεν έχω παράπονο. Πρώτο πόδι. Πρώτο πόδι. Ναι, ναι. Τώρα... Η Καβάλα ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραίες παραλίες. Η Καβάλα. Ναι. Δεν είχα ξαναπάει. Πού πήγες, στις Καβρότρυπες. Αμόλοφους. Στις Αμόλοφους και Λοκαβρότρυπες. Ναι, και γύρισα και όλη την Καβάλα και λίγο προς Ξάνθη πήγα. Το Σαγοράκι τον είδες εκεί με το. Όχι, δεν ήταν εκεί. Δερμητσάκηδες και αυτοί, ό,τι παίζαν κανένα. Το Δερμητσάκι δεν τον είδα εδώ. Δεν τον είδα στην Καβάλα, τον είδα εδώ. 2-3 φορές, δεν ξέρω πώς έτυχε. Ναι. Εντάξει, ευγενικότατο. Έτσι. Το Καραγεωργίο εκείνο το. Δεν είδες όχι, και τον Νίκο Καραγκιόζη. Για πες τι γίνεται τώρα με τις ομαδάρες. Λοιπόν, τι να περιμένουν τώρα οι κουρμπαγλάδες εδώ που ακούμε. Λοιπόν, από τον Άρη ουσιαστικά. Πάμε από τις μικρότερες ομάδες. Ναι. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε Ηρακλή. Δεν θα πάμε από τις μικρότερες. Ναι. Θα πάμε από τις αγωνιστικά λιγότερο χαμηλά. Το βάζω εγώ διαφορετικά. Είσαι καλός άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή ο οποίος Ηρακλής. Ποιος πληρώνει στον Ηρακλή στον μπάσκετ. Ξαναείπαμε, είναι ο Θοδόρος Δρακόπουλος, ο οποίος είναι. Θοδωρής Δρακόπουλος. Ναι, είναι υπεύθυνος. Όχι, είναι δημοσιογράφος. Όχι, καμία σχέση. Είναι αυτός που έχει αναλάβει την διοίκηση της ομάδας. Τι δουλειά κάνει αυτός? Έχει, όσο ξέρω, έχει φαρμακευτική εταιρεία. Μπράβο. Δείχνει πουλάει φάρμακα δηλαδή. Σοβαρός άνθρωπος. Ναι. Είπαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, την τελευταία παρουσία μας. Εγώ στα ρωτάω, δεν ξέρω. Όχι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Εγώ θα βάλω την πορεία στη συζήτηση σε μια πορεία. Ωραία, ναι, ναι. Είχαμε πει ότι υπήρξε το ενδεχόμενο συγχώνευσης απορρόφησης όπως τα Τρίκαλα. Τα αρχικά χρήματα που φαίνονταν και ζητούταν σαν αντάλλαγμα δεν φτάνουν. Υπάρχουν αρκετά άλλα έξοδα τα οποία πρέπει να καλά, αφού έχει αυτό φαρμακευτική εταιρεία, γιατί να κάνει συγχώνευση με τα Τρίκαλα? Άμα ήταν το κάνω κι εγώ που δεν έχω φαρμακευτική εταιρεία. Ρωτάω τώρα. Ήθελε ένα συγκεκριμένο πλάνο για να μπορέσει η ομάδα να βρεθεί στην Basket League, στην Α1. Από εκεί και πέρα. Α, για να ανέβει κατηγορία. Ναι. Από τη στιγμή που δεν είναι κάτι το οποίο συμφέρει και μπαίνει σε μια λογική φοβερών εξόδων. Θα μπει, ας πούμε, στην Α2. Θα μπει δυνατά στην Α1. Ήδη έχουν γίνει. Στην Α2.
Στην Α, για την Α1 από την Α2. Ναι. Θέλει να κάνει μια ομάδα δυνατή, με εμπειρία. Πήρε τον Καγκαλούδη 37 χρόνια. Πήρε τον Καγκαλούδη, τον Ντότσιο, τον Αγγελακόπουλο. Καλή παίκτη είναι αυτή. Το Γιαννακίδη, ναι, είναι καλή παίκτη. Ο Καγκαλούδη τον ξέρουμε, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Ναι, ναι, στεγνός είναι αυτό. Σε καλή κατάσταση. Στεγνός, και στεγνός. Έχει και μια καλώ εννοούμενη τρέλα σαν παίκτη, την οποία οι περισσότεροι φίλαθλοι ομάδων που έχει αγωνιστεί την αγαπάνε. Για τα σίδερα είναι. εντάξει. Είναι φίλος μου, να ξέρεις. Ναι, ξέρω. Κοίτα, αυτοί οι παίχτες συνήθως βγάζουν και μια καλώς ενωμένη πάθος, ναι. Μούρλα. Μούρλα. Συμπαρασύρει, ναι. Πολλές φορές μπορεί και κάποιος. Χρειαζόμαστε τέτοιους. Ναι. Δηλαδή χρειαζόμαστε. Όχι μόνο στο μπάσκετ. Παντού τους θέλουμε. Ναι, τους θέλουμε αυτούς. Αυτοί οι τρελοί επιβιώνουν. Οι τρελοί επιβιώνουν. Και σε παρασέρουν. Άκου λέει. Έτσι, έτσι. Θέλει έναν Λιθουανό παίχτη του Ρουτκάουσκας, ο οποίος εντάξει είναι ένας παίκτης ψηλός, καλός. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε καλό δρόμο. Ποιοι και ανταγωνίζονται τώρα στην Α2? Στην Α2 θα είναι πάλι ο Φάρος. Ο Φάρος. Ναι. Η ομάδα η οποία ανέβηκε, αλλά δεν θα ανέβει. Ναι. Δήλωσε. Γιατί δεν θα ανέβει? Γιατί. Από το Κερατσίνι είναι. Θεωρούν. Πιο φρόνιμο να ξαναπαίξουν Α2 και να δουν τι και πώς. Οι άλλες ομάδες ποιες είναι? Οι άλλες ομάδες είναι μια ομάδα που έχει για μεγαλομέτωχο έναν πρόεδρο ο οποίος δραστηριοποιείται όσο ξέρω στο εμπόριο πολύτιμο λίθων στην Αφρική. Πολύτιμο λίθων? Ναι. Ποιος είναι αυτός, τι είναι? Ποια ομάδα έχει αυτός? Το νέο Λαστακού. Ο οποίος θέλει να βοηθήσει το. Ο Αστακός είναι ένα μέρος το οποίο είναι προς την δυτική μεριά της Ελλάδας, εκεί πέρα. Αστακός λέγεται. Ναι. Είναι μια πόλη. Πολύτιμη λίθη. 2.500 κατοίκων. Ο Αστακός. Ναι. Και έχει αυτός πολύτιμους λίθους που. Ναι. Ο οποίος κάνει, μπορεί. Έχει βγάλει χρήματα από εκεί και αγαπάει τον τόπο του. Βγάλει ομάδα. Ωραίος. Είναι από τον Αστακό αυτός και τους κερνάει Αστακούς. Και ο Πανιώνιος. Θα έχουμε suspense. Θα έχουμε suspense. Οπότε νομίζω είναι σε καλό δρόμο ο Ηρακλής. Έχει και τον Ευαγγέλη Αλεξανδρίδη στο τιμόνι που ξέρει λίγο τα. Πόσο χρονό είναι ο Αλεξανδρίδης? Είναι 62-63. Α, προχωράει δηλαδή μετά τα 60. Κρατιέται φιλ. Ναι, αλλά Α2 πήρε. Γιατί πήρε Α2? Γιατί, εντάξει, κακό είναι. Ηρακλή έχει. Ηρακλή, εντάξει. Μια μεγάλη ομάδα. Να σου πω κάτι, είναι και από τους προπονητές οι οποίοι έχουν κάτι σε 13-14 ομάδες στον πάγκο τους. Μαζί με τον Γιώργο Καλαβατάκη είναι από τα άγραφα. Οικονομήσει δηλαδή, θα πάρει κανένα μισθό καλό. Θα πάρει. Εντάξει, δεν θα πάρει τα τρελά λεφτά, αλλά. Θα το βγάλει. Για φέτος. Το όνομά του ένα. Ατάλληλο θα πάρει το μήνα. Όχι, πολλά είπε. Πολλά είπα. Πώς θα πάρει? Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς θα πάρει. Δυομισάρι, τριάρι. Θα πάρει το. Το ποσό που μπορεί να δοθεί ανάλογα την περίσταση. Τώρα, εντάξει, ψίχουλα δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Τι ψίχουλα? Το θέμα είναι να παίρνεις αυτό που συμφωνείς. Σωστό. Εκείνη η μαγιά. Σωστό. Ναι. Γιατί ναι. Άμα πάρεις 2.000 σαν προπονητής ή 3 είναι λίγα το μήνα. Προπονητής. Ένας οδοκαθαριστής πόσο παίρνει? Παίρνει πάνω από 700-800, εσύ πιστεύεις? Γιατί τι διαφορά έχει δηλαδή? 1.000 ώρες, 2.000 άλλους δηλαδή. 2.000 έχουν μικρή διαφορά. Δηλαδή τι ρε, κάτσε τώρα, προπονητής είναι ρε φίλε, πλάκα. Δεν σου είπα εγώ. Εντάξει, δηλαδή θα παίρνει πιο λίγο από τον κόκκινο δηλαδή. Υποτίθεται. Ή επομένα, ας πούμε. Δεν τρελαθήκατε. Υποτίθεται ότι το μπάσκετ διέρχεται και μια κρίση. Α, διέρχεται κρίση, ναι. Το θέμα είναι να πεις πόσα χρήματα θα δώσεις αυτά, να τα πάρω. Γιατί να μπει σε μια διαδικασία να πεις θα σου υποσχεθώ 5.000 και να μην μπορείς να δώσεις ούτε τα δύο. Ναι. Ο Ηρακλής θα την παλέψει λοιπόν. Έχει του πολύτιμου λίθου από τη μια μεριά, είναι έχει τον Πανιώνιο από την άλλη. Δρόμο. Στο Κερατσίνι βράδυ σε σβήσανε τα φώτα, αλλά εντάξει, ωραία. Πάμε στο λιγότερο κακό μετά. Πάμε στο ΠΑΟΚ, πάμε βάση βαθμολογία. Ναι. Εσύ θες να το φάει εκεί που θες, εγώ θα αφήσω. Όχι, δεν. Είναι, λοιπόν. Ποιο είναι η προπονητή έχει ο ΠΑΟΚ? Έμεινε ο Σούλης, ο Μαρκόπουλος. Μπράβο, τελείω. Και ο ΠΑΟΚ Κώστα έκανε μια πολύ καλή. Δηλαδή τι μεθόδευση. Ποιο πληρώνει? Είπαμε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Πάλι θα πούμε, ναι, δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι η διοίκηση του Μπάνε Πρέλεβιτς, η οποία διαχειρίζεται. Τι διαχειρίζεται? Τα έσοδα που έχει. Τα έσοδα? Ναι. Δηλαδή φράγκο δεν βάζει κανένα? Δεν ξέρω. Ο λαός ο μεγάλος δεν μπορεί να μην δε βάζει. Δεν δίνει κανένα φράγκο. Δεν μπορεί να μην δε βάζει. Δεν βάζει. Οι άνθρωποι που είναι στη διοίκηση τόσα χρόνια. Το ρεύμα ποιο το πληρώνει? Ο Ψωμιάδης ακόμα? Δεν ξέρω ποιο το πληρώνει. Τα νερά αυτά. Λογιστή είμαι. Δεν σε λογιστή, αλλά είσαι ρεπόρτερ. Ωραία. Δεν είμαι ρεπόρτερ για αυτό το θέμα. Ποιος πληρώνει το ΠΑΟΚ Sports Arena το ρεύμα? Δεν είμαι. Δεν είναι μέσα. Εγώ ρωτάω γιατί είμαι άσχετος. Ναι. Να πούμε ρε παιδί μου ότι εκτός από τον Μαργαρίτη και τον Τσόχλα που είχαν συμβόλαια, προχώρησε την απόκτηση του Πέινερ, του Γκλινιαδάκη, του Σάιμπερτ, του Κλάντον ο οποίος έμεινε και του Μιλεντίνοβιτς. Δηλαδή προχώρησε μια ουσιαστική. Βγαίνουν πέμπτη αυτοί. Ενίσχυση. Ναι, γιατί όχι. Βγαίνουν πέμπτη αυτοί. Με. Ναι. Ναι, με ένα πλάνο παιχτών το οποίο ακόμα τρέχει, δεν είναι. Είμαστε ακόμα 25 Ιουλίου. Δηλαδή τι budget είναι αυτή εδώ όλη? Είναι 2 εκατομμύρια ευρώ.
2 εκατομμύρια, όχι. Όχι. Όχι, όχι. Πόσο δηλαδή κάνουν όλοι αυτοί ο... εδώ. Ο ΠΑΟΚ πέρσι είχε. Τάντε να έχει 350-400 χιλιάρικα μπάτζετ. 400 χιλιάρικα μπάτζετ, ναι, ναι, ναι. Α1 ΠΑΟ. Ναι, ναι, ναι. Ο Αχιλλέας Τριανδρίας όταν έπαιζε ο πρόσφυγας, να πούμε, με το Βασιλάκι, να πούμε, είχε παραπάνω. Ναι, να σου πω κάτι, όμως, ναι, το έχουμε ξαναπεί. Εδώ γίνεται μια διαχείριση. Ναι. Εσόδων-εξόδων με σκοπό η ομάδα να ναι. απαλλαχτεί από ό,τι χρέη έχει. Ναι. Τώρα, να δίνονται υπερβολικά ποσά χωρίς αντίκρισμα. Σωστό. Οι παίκτες είναι νέοι, ναι. είναι, έχουν κίνητρο. Ωραίος. Αυτό ήταν που είχε πει και ο Κισούλης Μαρκόπουλος από την αρχή. Θα αλλάξουμε. Κοτομπινάς, ρίχνει κανένα φράγκο τώρα ή. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ενεργός. Δεν είναι ενεργός. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι δεν έχει ακουστεί κάτι. Καβατζάρι και τα 78, δύσκολα τον βλέπω, ναι. Εντάξει. Ναι, έχει και... Νομίζω ότι έχει πολύ ναι. σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθεί ο άνθρωπος. Έχει, έχει. Τώρα από εκεί και πέρα. Πάμε στον Άρη. Ο Άρης ο οποίος... Το ζεύγος τι κάνει τον Άρη, το ζεύγος. Το ζεύγος... Ναι. Κόλωσε λίγο το ζεύγος, έτσι με είπαν εμένα. Ψιλοκόλωσε το ζεύγος. Δεν ξέρω αν κόλωσε. Νομίζω ότι ακολουθούν το δικό τους πλάνο, απλά πλάνο. Βγαίνει λίγο πιο χρονοβόρο με την έννοια ότι ο φίλαθλος του Άρη ναι, θα ναι. ήθελε να υπάρχουν κάποιες μεταγραφές ήδη, ήδη αλλά... πιο γνωστές. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ξέρουν τι κάνουν. Ποιοι ξέρουν τι κάνουν. Και ο Πρίφτης και ο Νίκος Λάσκαρης. Ο Πρίφτης, ξέρεις πως το βρίζουν τον Πρίφτη Αργιανή. Γιατί? Του λέω κάτι πινελίγια, δεν ξέρω, εσύ δεν μου πεις. Και τι προπονητής είναι αυτός, ο Πρίφτης και ο Τρίφτης και αυτά και ιστορίες. Διαμαρτύρονται. Δεν ξέρω ωραία. Εγώ τώρα από μπάσκετ. Ναι, ωραία. Ναι. Διαμαρτύρονται. Τι αυτός με προπονητής είναι αυτός. Δεν ξέρω εγώ να σου πω. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι του Άρη. Ωραία. Γιατί εγώ να πάω μαζί τους. Να πας. Ο φίλαθλος του, του Άρη που διαμαρτύρεται τον Δημήτρη τον Πρίφτη, ο οποίος έμεινε για 2 χρόνια με νέο συμβόλαιο στην ομάδα, την πήγε σε. Δηλαδή μια πολύ παίρνει, καλή θέση. Πόσα τελευταία... παίρνει ο Πρίφτης, παραπάνω παίρνει. Την δηλαδή... τελευταία διετία. Παίρνει ένα τεσάρι ο Πρίφτης. Το χρόνο. Το μήνα. Ναι, ρε. Παίρνει, Παραπάνω παίρνει. Παραπάνω, Φυσικά. Βέβαια. Ναι. Ναι. Σου ξαναλέω, ναι. οι Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή ναι. είναι η νούμερο ένα. Μπορούμε να το πούμε και παγκοσμίως. Για πέτο, για πέτο. Τι να το πω. Τι προπονητής στην Μπαρτσελώνα ναι. είναι Έλληνας. Έλληνας. Η Μπαρτσελώνα. Πόσα παίρνει το μήνα. Όλα οικονομικά θες να μιλάμε. Και τι να μιλάμε δηλαδή. Αυτή είναι η ουσία. Πολύ καλά λεφτά. Παίρνει καλά, πολύ καλά λεφτά. Άρα οι Έλληνες προπονητές στο μπάσκετ πάνε καλά λες. Περίμενε, περίμενε. Ναι. Προπονητής της ΤΣΕΚΑ Μόσχας ναι, ναι. που είναι η κάτοχος της Ευρωλίγκας. Ναι, ναι. Είναι Έλληνας. Είναι ο Δημήτρης Οητούδης. Ο Οητούδης. Πόσα παίρνει ο Οητούδης. Εκεί μπορεί να έχουμε πάει και στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Να χαρώ το φίλο μου. Ωραία. Χαίρομαι για τον Ιτούδη. Λοιπόν, οι άλλοι δηλαδή ψίχουλα εδώ. Ο διάδοχος της ομάδας στην τεχνική ηγεσία που έφυγε ο Μπαρτζόκας, τη Λοκομοτίβ, είναι ο Φώτσο Κατσικάρης. Ο Κατσικάρης. Ο οποίος και αυτός δεν έκανε την καλύτερη του χρονιά φέτος με την εθνική. Ναι. Και όμως είδες ότι ένας προπονητής ο οποίος είναι γνωστός για την αξία του και έχει δείξει μια σειρά επιτευγμάτων, όποια είναι αυτά, ναι. έχει ένα καλό όνομα. Πόσα παίρνει αυτός. Εντάξει, τώρα εδώ δεν λέμε. Τι. Δεν λέμε, είπα μόνο για τον Ιτούδη. Και το ποσό, ό,τι και γνωριμίες να έχεις, δεν μπορείς να ξέρεις ποιο είναι. Πάνω κάτω, ρε παιδί. Είναι καλά τα λεφτά. Καλά τα λεφτά. Είναι καλά τα λεφτά. Είναι καλά τα λεφτά. Άρα λοιπόν, τώρα εδώ τώρα ο. Παρένθεση. Ο Πρίφτης, πώς το λένε, ο Πρίφτης. Ο Δημήτρης ο Πρίφτης κάνει τη δουλειά του. Δεν τον γουστάρουν οι Αργιανοί, έτσι ξέρω εγώ. Δεν τον γουστάρουν. Πέρσι όμως τα τελευταία παιχνίδια τον αποθέωναν. Οι Αργιανοί. Οι Αργιανοί. Μεταλλάσσονται δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Τώρα το ζεύγος θα ρίξει κανένα μαρούλι. Νομίζω θα ρίξει, ναι. Θα ρίξει μαρούλι. Ήδη η πρώτη μεταγραφή έγινε, είναι ο Will Cummings. Ο Will Cummings. Δείχνει ότι θα έρθει ο Βασίλης Καβαδάς με διετή συνεργασία. Ποιος Καβαδάς, αυτός που έγραφε τους 4 του. Όχι, όχι, αυτός που ήταν στον Ολυμπιακό είναι από τους πιο. Καλώς. Από τους πιο καλούς νεαρούς σέντερ, ήταν στον Ολυμπιακό, πέρσι εμφανίστηκε στον Αρκαδικό. Ναι. Εντάξει, πολλές δεν φορές... το θέλω Ολυμπιακό, τον παίρνουμε εμείς. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Πώς δεν σημαίνει. Εντάξει. Δηλαδή ότι δεν θέλω εγώ το παίρνεις εσύ, τη σαβούρα δηλαδή. Τι. Ναι, να σου πω κάτι. Τι μου θυμίζει. Τι σου θυμίζει. Κάτι ρούχα που έχουμε, ξέρω εγώ ναι. και τα λοιπά, και λέει καμιά φτωχή οικογένεια και ρίχνουμε τα ρούχα στους άλλους που δεν φοράμε εμείς. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, τι να δώσει ο Άρης τα λεφτά που δεν μπορεί να δώσει. Αυτό λέω, δεν τον θέλω Ολυμπιακό και τον πειράζει. Φοβάσαι να τον πιστεί. Όχι, δεν φοβάσαι να τον πιστεί. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Πώς θα γίνει. Αυτό λέω και εγώ. Ανάλογα το βαλάντιο και το μπάτζετ. Έτσι. Εντάξει. Θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Θα ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις. Ναι, αυτό λέω. Πότε υπάρχει πίεση χρόνου όμως σίγουρα και ο Αριανός Φιλέτος είναι καλομαθημένος. Θέλει πράγματα. Είναι. Εννοείται. Καλά κάνει. Ναι. Ποιος ναι. δεν θέλει. Ναι. Ποιος δεν θέλει. Βγαίνει τέταρτος ο Άριστος με αυτό το μπάτζετ. Φυσικά βγαίνει. Γιατί να βγαίνει τέταρτος. Ναι. Μετά από ποιους. Και τρίτος μπορεί να βγει. Τρίτος. Να φάει την ΑΕΚ δηλαδή. Πέρυσι δεν την έφαγε. Πού δεν την έφαγε, στα playoff. Ναι. Στην κανονική διάρκεια την έφαγε. Ναι, αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον καμπρό. Ποια playoff, τα playoff που ήταν. Τι. Που ήταν ο Άρης. Ήταν ο Άρης, δηλαδή τι. Με μείον παίχτες. Με μείον παίχτες και. Έδρα.
φιλάθλων που ήταν έξω. Δεν μου λες οι κουβαρτάδες οι Αριανοί διαρκείας πήραν για τον μπάσκετ. Υπάρχει κίνηση, υπάρχει κίνηση. Κίνηση, ναι. Δηλαδή πόση κίνηση. Όχι τόσο μεγάλη ακόμα. Όχι τόσο μεγάλη ακόμα. Αλλά ναι. όλα είναι συνάρτηση, ρε Κωστή. Τι συνάρτηση. Αν γίνουν μεταγραφές και ανακοινωθούν. Δηλαδή ο μπασκετικός λαός του Άρη έχει κάτω από χίλια. Θα ανέβει και ναι. Η θέληση του κόσμου να αγοράσει διαρκεία. Ναι, ναι. Δεν έχουμε χρονικό διάστημα το οποίο μας δίνει. Δηλαδή η κοντρούλα δεν τα ρίξει, δεν πάει ο Οργανός να πάρει μπάσκετ. Γεια σας. Καταρχήν είχαμε μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας την κλήρωση για το Champions League που θα συμμετέχουν και οι δύο ομάδες. Για πες. Λοιπόν, ο Άρης θα είναι στον πρώτο όμιλο και θα παίξει με ομάδες όπως η Μπάμπη, τη Φραγκφούρτη, η Νίμπουργκ και κάποιες άλλες όπως η Σάσαρη. Σάσαρη, Ιταλική. Και ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν, την Όλτεμπουργκ, την Επτούνας. Είναι ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα τους. Δεν είναι εύκολες. Ναι. Άρα η προοπτική της Ευρώπης είναι σημαντική. Ναι. Εντάξει, ωραία. Εκεί θα πρέπει ο κόσμος να δώσει παρόν. Να πάει εκεί. Για τον ΠΑΟΚ κυρίως, ναι. Που έγινε και μια κίνηση να ντυθούν όλες οι θέσεις, ντυθούν σε εισαγωγικά, με ασπρόμαυρα χρώματα. Τι ντυθούν δηλαδή. Δηλαδή να έχουν ασπρόμαυρο φόντο, ρε παιδί μου, να είναι όλο το γήπεδο στα χρώματα του ΠΑΟΚ. Α, εντάξει, γιατί. Εντάξει, είναι πράγματα που είναι ωραία. Δηλαδή, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό να γίνεται σε ευρωπαϊκές έδρες σε σχέση με το ποδόσφαιρο που τα γήπεδά μας δεν είναι τόσο καλά. Σωστό, σωστό. Άρα είναι ένα παραπάνω κίνητρο. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Άρα περιμένουμε πάλι. Περιμένουμε. Ναι. Μέχρι 5 Αυγούστου, εγώ που θα φύγω με καμιά 15-17 μέρες θα. Ναι. Εντάξει, όταν γυρίσει, νομίζω όλα θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσδιορισμένα τουλάχιστον αγωνιστικά. Αύριο τον Άγιαξ θα το δεις, ποδόσφαιρο. Καλό, εδώ θα είμαστε. Πού, εδώ θα είσαι. Ναι. Μα, το παίξεις στοίχημα. Δεν το παίξω, θα το παίξω αύριο. Τι θα παίξεις. Εγώ μπορεί να το παίξω και διπλό. Γιατί το παίξεις διπλό. Γιατί κυνηγάω μεγάλες αποδόσεις. Τι κυνηγάς. Μεγάλες αποδόσεις. Διπλό θα το παίξεις. Ναι. Και γιατί το παίζεις 4-6 γκολ. Δεν είμαι αυτόν τον. Δεν είσαι των ειδικών στοιχημάτων. Όχι. Των ειδικών στοιχημάτων είμαι μέχρι άσο ημίχρο. Ναι. Μέχρι ημίχρονο τελικό και λέω. Ναι, ναι. Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό, άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Γιατί παίζω αρκετά δελτία με μικρά ποσά. Αποβολή Κρέσπο δηλαδή, τέτοια δεν παίζεις. Όχι, δεν παίζω. Κολπάκια, στήματα, όχι. Δεν παίζεις τέτοια δεν πράγματα. Δεν παίζω. Όχι. Είμαι λίγο πιο. Είσαι πιο συγκρατημένος. Πιο παραδοσιακός είμαι, όχι, βαριέμαι να τα ψάξω. Α, δεν θες να βαριέσαι. Ναι. Έτσι πρέπει. Το Σαββατοκύριακο που θα πας τώρα. Το Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαστε. Εδώ, άντε κάνε ένα κοντινό μπάνιο γιατί. Καμιά επανομή, Και επανομή, γιατί όχι, έχει ωραίες παραλίες. Ναι. Καμιά χαλικράτεια. Αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση στο πρώτο πόδι ήταν πόσους Βαλκάνους έχει, πόσους Σέρβους. Α, και εγώ στο δεύτερο πόδι που πήγα, όλοι οι Σκοπιανοί με τις κουρσάρες τους. Κουρσάρες, κάτι κουρσάρες οι Σκοπιανοί, κάτι κουρσάρες οι Βουλγάροι. Τους βλέπαν οι Έλληνες οι νεόπτωχοι με κάτι τζιπ του στυλ. Νιζίτα ταφ, νιζίτα ήτα. Κατάλαβες κύριε Χιλτίδη, το νιζίτα ξέρεις είναι πάνω από 12 ετών το αυτοκίνητο, 13-14. Ναι. Λοιπόν, καλοκαιρινή βραδιά, μιλήσαμε για μπάσκετ, αύριο έχουμε την Παοκάρα με την Άγιαξ. Σήμερα είχαμε την πρώτη του Άρη, πήγαν εκεί βάμος, φωνάζανε οι Αριανοί κτλ. Αισιοδοξία κτλ. Στον Ηρακλή έπαψαν να κυνηγάνε τον Παπαθανασάκη, το πήραν απόφαση ότι θα είναι αυτός ο μεγαλομέτωχος, ούτως ή άλλως δεν έχουν και κάτι άλλο να κάνουν διότι. Εάν θέλανε πραγματικά να ρίξουν τον Παπαθανασάκη, θα ορμάγανε σε αυτόν ο οποίος είναι ανταυτού υπογράφει και θα του λέγανε να του κάνουν καμιά στραβοστομιά, θα τον διώχναν. Σου λέει, πού να τον διώξουμε αυτόν τώρα. Θα πάει πρωτοδικείο εμείς, θα μπορούμε να δικήσουμε πρωτοδικείο εμείς, ούτε περίπτωνο δεν μπορούμε να δικήσουμε. Οπότε μαζεύτηκαν εκεί, είπανε τι είπανε, Φράγκο δεν είχανε και σου λέει, θα αποδεχθούμε να πούμε την κατάσταση ως έχει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η μοίρα μας. Εντάξει, εγώ δεν κατηγορώ, πάντως επανάσταση δεν γίνεται μια φορά στον Ηρακλή. Για το Διούδη γελάει ο κόσμος που γυρνάει στον Άρη. Δηλαδή, τι να βγει και να πει τώρα. Ότι γύρισα, πήγα, ας πούμε, στην Ολλανδία να παίξω μπάλα. Πού πήγε, στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο, νομίζω. Μου δόθηκε ευκαιρία. Με δώσαν δανεικό. Τράβηξα στον Πανιόνιο μια χρονιά φανταστική. Πολύ ωραία χρονιά. Και μετά πάω στο Βέλγιο να πούμε, δεν τα βρίσκω, δεν με θέλει άλλη ομάδα. Να πάω και πάω στον Άρη. Κατάντια του Διούδη που πάει στον Άρη. Κατάντια! Να είσαι 23, να είσαι 31-32. Να πει, έκανα μια πορεία 7 χρόνια, τα πήρα κανένα εκατομμύριο. Το έχω στην άκρη, έκανα ξοχικό μια επιχειρησούλα, πήρα δολάρια, ξέρω εγώ, πήρα το τζιπ μου κτλ. Και τώρα να κάνω 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ, στον Άρη, να τυχωθώ, να πάω προπονητή θερματοφυλάκων, να τυχωθώ σε κάνα υπόγειο εκεί πέρα με τους σουπεράδες, τα έχω καλά μαζί τους, να με διορίζουν δεξιά και αριστερά σε καμιά δείξη, να πάει στο. 13 χρονάρε, Διούδη, έτσι να λέει, μόνο δεν είσαι και γείτονα, θα πούμε. Τι γύρισες να κάνεις στον Άρη, καριέρα να πούμε, Β' Εθνική. Μήπως το βλέπει ανταγωνιστικά για να ξαναβγεί στο. Πού να βγει, ρε 23. Πού να βγει με τον Άρη στη Β' Εθνική 23 να βγει. Εντάξει. Τι να κάνει, να βγάζει τα κόρνερ ο άλλος ο Μπράβο για να κάνει τις εξόδους ο Διούδης, να πούμε. Να δούμε. Πώς θα έχει να δούμε. Εγώ το θεωρώ πιστογύρισμα. Πιστογύρισμα.
Τι πας τώρα, φεύγεις, παίζεις Βέλγιο, γυρνάς, πας Πανιόνιο, πας καλά και πας στον Βιτοεθνικούχο, τον Άρη τώρα. Πλάκα μας κάνεις τώρα να πούμε. Τι θα κάνεις, καταστροφή την καριέρα σου. Τέλος πάντων, γυρνάμε πίσω. Εσύ είπες τώρα. Ναι. Γυρνάμε στα τη. Η Σκαλκιδική. Ναι. Η Σκαλκιδική. Πρώτο πόδι. Ναι, ναι. Και η Σκαβάλα και η Σκαλκιδική. Πολύ τέτοιο. Πολύ, ναι. Πολύ ξένος κόσμος. Ναι, ναι. Ξένος κόσμος. Όταν λες ωραίος κόσμος, τι εννοείς. Γυναικείος πληθυσμός. Δηλαδή, α, γυναικείο πληθυσμό. Ναι, ναι. Εσύ τώρα 37 είσαι. Ναι. Ελεύθερο πουλί. Ελεύθερο πουλί, εντάξει. Ζάχαρη, σαν το παλιό κρασί που. Δεν το λέω για μένα, ναι, ρε παιδί μου. Για σένα το λέμε. Τι. Δηλαδή, όταν λες. Τελείως διαφορετικές παραστάσεις. Δηλαδή, δηλαδή θες να πεις τώρα ότι ο πληθυσμός του Ανατολικού Μπλοκ είναι καλύτερος από το δικό μας. Ναι. Ναι. Σαν DNA, ναι, πιστεύω ότι είναι πιο εντυπωσιακό. Δηλαδή, καλύτερα κορμιά, καλύτερα. Καλύτερα κορμιά, σίγουρα σαν DNA. Και σαν DNA. Και να σου το πω κι αλλιώς. Με το μικρό δείγμα που είδε το μάτι μου, ε. Τώρα εσύ 1,90 πόσο είσαι. 1,94 είμαι. 1,94, 37 χρονών, ναι, ναι. Μουσι έχεις, γυμνασμένος είσαι, πας για Ανατολικό Μπλοκ. Ναι, πας για Ανατολικό Μπλοκ. Ανατολικό Μπλοκ. Δηλαδή, τώρα τι να πας με την Ελληνίδα, τώρα τη σαβούρα που. Ναι, δεν θες κάτι καλό. Σαβούρα δεν λες, όχι, όχι. Θες κάτι καλό εσύ τώρα. Ναι. Αυτό όχι, μου γιατί... λες, όχι. Θα φάμε ξύλο. Θα φας ξύλο. Θα φας ξύλο. Απλά σαν DNA, σαν εικόνα. Τι ρε παιδί μου, είναι πιο προσεγγίσιμες να τις πεις. Πιο εμφανίσιμες. Είναι πιο απλές. Πιο λιτές. Πιο λιτές. Ναι. Δεν κάνουν το. Δεν σου βγάζουν από τη μύγα ξύγκη. Αυτό που θέλουν να πούν, αυτό θα σου πούν. Αυτό που δεν θέλουν να σου πούν, ναι. Αυτό δεν θα σου πούν. Άρα λες ότι εσύ τώρα στα 37 σου συνεννοείσαι καλύτερα με μια ανατολικό μπλοκίδηση. Ναι, μπορεί ναι, να είναι. Ναι, μια ξένη ναι. Να είσαι πιο. Ναι. Να έχεις πιο μάνα, έχεις μάνα. Δεν έχω μάνα. Έχεις μάνα. Πόσο είναι η μάνα, είναι 60. 63, μια χαρά είναι. Λοιπόν, άμα τη φέρεις τώρα εσύ τη μάνα, πες μάνα, ναι. Σε φέρνω μια του ανατολικού μπλοκ, ξέρω εγώ, μια Βουλγάρα. Ναι. Μια Σέρβα, ξέρω εγώ, μια από. Πώς το λένε, με ποιους μαλώνουμε για το όνομα εμείς. Με τους Σκοπιανούς. Σκοπιανή, μια Σκοπιανή. Θα λιποθυμάει η μάνα. Γιατί να λιποθυμάει. Το ρωτάω εσένα. Γιατί τι διαφορά έχει μια ξένη από μια Ελληνίδα. Ναι. Συλλέ καλύτερη ξένη. Μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι, μπορεί ναι. Και όχι. Αλλά θέλω να σου πω σαν. Και ναι, δύο άνθρωποι ναι. Είναι. Άνθρωποι τι? Είναι, αλλά. Εντάξει. Τι βολεύει εσένα. Γιατί λίγοι είναι αυτοί που έχουν παντρευτεί ξένες γυναίκες. Εδώ χρυσαυγίτες, ξένες παίρνουν. Α το παραμύθι που λένε. Ναι. Περισσότεροι χρυσαυγίτες έχουν πάρει Βουλγάρες, έχουν πάρει. Έχουν ειστήσει στη Βουλγαρία επιχειρήσεις. Λέει Ελλάδα, δώρατα τα αυτά, πολεμιστής και τα λοιπά. Έχουν ειστήσει κάτι, κάτι ωραίες επιχειρήσεις στη Βουλγαρία και έχουν παντρευτεί Αλβανίδες, έχουν παντρευτεί Χρυσαυγίτες. Και που το παίζουν η Ελλάδα, δεν παίρνει η Ελληνίδα. Υπάρχουν και καλές Ελληνίδες, αλλά είναι σπάνιες. 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 Φάνιες. Δηλαδή καλές Ελληνίδες. Το καλές Ελληνίδες δεν λέω ότι. Δεν γιατί σπάνιες. Δεν είναι εμφανίσιμες, δεν είναι εμφανίσιμες στις προσεγγίσιμες άξεις κτλ. Είναι πολύ δύσκολες. Τι δύσκολες. Είναι δύσκολες, ρε παιδί μου, πολύ δύσκολες. Δηλαδή έχουν μια πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Δυσκολία. Σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Εντάξει. Και ορμάζεις εσύ, ας πούμε, στον Ανατολικό Μπλοκ. Μάλιστα. Εγώ ορμάω παντού δεν έχω. Τι ορμάζεις παντού, ναι. Αλλά δεν είναι. Μάλιστα. Κάνουμε μια καταγραφή δεδομένων. Είδες πολύ πληθυσμό ξένο, ας πούμε, από τον Ανατολικό Μπλοκ. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Κατερίνη που. Όχι, δεν είναι μόνο η Κατερίνη. Που πηγαίνουν, ας πούμε. Ναι. Εγώ πήγα πριν 15 ναι. Μέρες οικογενειακός εκεί στην παραλία Κατερίνης. Είδαμε πολύ κόσμο από το Ανατολικό Μπλοκ. Κάτι Dacia Logan, κάτι Renault 12, κάτι Landa Samara. Και να σου το πω κι αλλιώς. Εκτός από τους πολύ πράγμα έχει. Εκτός από τους Ρώσους που έχουν ένα σίγουρα αρκετά μεγάλο βιωτικό επίπεδο. Dacia 1310 είδα εγώ. Οι Βαλκάνοι εδώ πώς διατηρούνται με τέτοιες. Κινήσεις σε επίπεδο αυτοκινήτων και διακοπών. Πώς είπες? Δηλαδή, πώς τους είναι τόσο εύκολο να έρθουν για μπάνιο ή για διακοπές πολλοί ημέρες στην Χαλκιδική ή στην Κατερίνη. Ποιοι να έρθουν? Όλοι οι Σέρβοι. Είδες τι αμάξια έχουν οι Σέρβοι. Το ξέρω. Τι είναι λιμάς, σαν τους άλλους που τα παίρνανε εδώ με δάνειο, τα δικά μας. Από πού τα και τους έχουν μείνει. Από πού τα βρίσκουν τόσα χρήματα? Τι από πού τα βρίσκουν? Πριν 15 χρόνια είχαν ολική, πριν 20 χρόνια είχαν ολική καταστροφή στα μέρη τους. Είχανε. Με τους πολέμους. Δεν βρήκαν το σημείδι με τον Παπαντονίου να τους φάνε τα λεφτά με το Πασόκ τότε και τα. Πώς τα λέω, ούτε τα δάνεια τα οποία τους λέγανε η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ και το ΜΕΚΑ και ο Αντένα. Πάρτε δάνεια, πάρτε ναι. Δάνεια, πάρτε οι τράπεζες δίνουνε τζάμπα τα δάνεια. Θεωρείς ότι είναι θέμα διαχείρισης. Δεν είναι τα γάρια σαν και εμάς. Ναι. Δεν είναι τα γάρια σαν και εμάς. Βέβαια. Κάτι Mercedes 280 σιλεκέ, κάτι BMW 3R, κουπέ, κάτι αυτά, Σκόπια, Βουλγάρια. Πάρα πολλά τζιπ, πάρα πολλές τζιπάρες, μεγάλες, 2800 κυβικά, πόρσε καρέρες, 2,9, 11 κτλ. Αυτά είναι πανάκριβα, ρε Κωστή. Πώς μπορεί πηγαίναμε να... εκεί με το Passat του 98 μοντέλο ο φίλος μου ο Μασόνος, πήγαινα εγώ με τον Κόρτα από πίσω, ρε εσύ του λέω.
Σαν να με φαίνεται ότι όλα ανατολικοποιηθήκαμε, λέω εμείς, και δυτικογυρίσανε αυτοί εδώ πέρα. Ναι. Και κοίταξε, και όχι φιγουρατζίδες. Πάνε τρώνε ήσυχα στα εστιατόρια, δεν προκαλούνε. Ξέρεις, ο ένας υποστηρίζει τον τα άλλον... παιδιά του συμμαζεμένα, αυτά ωραία και τα λοιπά. Τα πρωινά τους, πειθαρχία μεγάλη. Βλέπεις το Ελληνάκι. Γαυγίζει το Ελληνάκι. Γαυγίζει το αυτό. Αρχίζουν γαυγίζουν τα Ελληνάκια. Βλέπεις τον άλλον πειθαρχημένο. Να πούμε άλλο. Πειθαρχημένο. Βέβαια, ναι. Το έχω δει στο μπάσκετ. Δηλαδή που οι Σέρβοι προπονητές υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Ίσως αυτό ισχύει και στο. Το Σέρβικο το λόμπι είναι. Σέρβικο το λόμπι. Τυχαίο που. Ω, δεν τι. Δεν ξέρω, ήταν ο Ντούσαν Ιβκοβιτς εδώ πέρα. Είχε έρθει στην Χάνθα, επισκέφθηκε το μουσείο. Πότε τώρα? Ναι, μέσα στην εβδομάδα. Ζει καλά. Είναι σε καλή κατάσταση. Πεδαράς. Ναι, δεν τον είδα από κοντά εγώ. Ναι, εντάξει. Τελευταία μου εικόνα ήταν. Αλλά για 73 χρόνων άνθρωπο. Είναι 73 το σκυλί. Ναι, μπράβο, ναι. Γερό να είναι. Και μέχρι πριν λίγους μήνες ήταν πρώτος προπονητής στην FS Pilsen. Ναι. Ήταν προπονητής στα 73. Ναι. Μπράβο τώρα το σκυλί. Πρέπει να είπε ότι σταματάω. Τα 73 αλλά... μας έχουν δύο στο πάρκο. Θεωρείται ο σοφός του σέρβικου μπάσκετ. Ναι. Νομίζω κάτι τέτοιο θα γίνει και στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά είναι ακόμα στην αρχή ενός τέτοιου εγχειρήματος. Αλλά είναι δεμένοι οι προπονητές. Όλοι πρέπει να είμαστε δεμένοι. Σαν αθλητισμός. Έτσι δεν είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Εγώ ξέρω ότι ο αθλητισμός δεν μας ενώνει, μας διχάζει. Εμάς τι μας ενώνει, μας ενώνει τίποτα. Εμάς δεν μας ενώνει τίποτα, εμάς μας διχάζουν τα πάντα. Α, ωραία, ωραία, εμένα μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει αυτός ο διαχωρισμός. Μας ενώνει τίποτα. Όχι. Θα έπρεπε να μας ενώνουν τα πιο απλά πράγματα. Άσε τώρα τη Χριστομάδη, εσύ. Α, όχι, 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 δεν το λέω θρησκευτικά, δεν το λέω θρησκευτικά. Όχι, ούτε εγώ το πάω. Δηλαδή, άσε τώρα το τι πρέπει να πούμε. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι, εντάξει. Έτσι που λες, Κωστή. Ναι, ναι. Θες να μείνεις λίγο εδώ, θα να μείνω μέχρι γραμμή. Να... μέχρι, ναι. Ναι, ναι, θα μείνω μέχρι να... Ραπτόπουλε λέει ένας Οξανθόπουλος και ένας λέει ο Μπουκουβάλας. Η Οδύση ενός ξεριζωμένου φτάνει ρε, σιγά το κάναμε και μπεκταρά. Και έλα να και φύγε και μείνε, σε παρακαλούμε. Α, σε έχετε. Στα Γιάννενα λέει, πήγες, θα πάει ο Μαντουβάλας, ο Μπουκουβάλας. Καλός μπακ είναι. Εντάξει, όχι για να τρελαθούμε κιόλας, αλλά εντάξει, καλός μπακ είναι. Για τον Ηρακλή είναι μπακάρα, για τον Ηρακλή. Για τον Άρη είναι σούπερ μπακάρα. Εντάξει. Τώρα για τα Γιάννενα είναι καλός παίκτης, αλλά με 3-5-2 πρέπει να παίρνει όλη την πλευρά. Είναι δύσκολο. Δύσκολο το έργο. Και θέλει ταχυδύναμη μεγάλη. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα πήγαινα σε 3-5-2 να ανεβαίνω και να κατεβαίνω 70 μέτρα. Να πήγαινα σε τετράδα θα με βόλευε. Τώρα θες να ανοίξουμε καμιά γραμμή. Φυσικά, δεν έχω πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς ούτε ή άλλως τώρα ήρεμα. Είμαστε μια χαρά. Είμαστε. Κάνω παρέα. Ναι, 2-31-0-90-90-90. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει τίποτα εξειδικευμένο. Φυσικά. Αν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η ανάλυση σου για τα μπασκετικά. Ήξερες τα πάντα, τα μπάτζετ, τα μάτζετ, τα πράγματα. Τα ήξερες. Σε απλά δεδομένα. Ναι. Υπάρχουν και συνάδελφοι που ίσως να τα κατέχουν καλύτερα. Έμεινες γοητευμένος από το ανατολικό μπλοκ. Ναι, ναι, ναι. Πάρα όχι πολύ. Μόνο από άποψη εμφάνιση, από άποψη γενικότερου εξωτερικού. Κόσμου. Κόσμου, ναι. Πώς να πω, ρε παιδί μου. Η απλή, δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνουμε, πειθαρχημένοι. Ναι. Και μπορείς να συνεννοηθείς εσύ. Μίλησα και με εντάξει, μιλάω γαλλικά, αγγλικά μιλάω. Δεν μιλάς. Ναι. Μίλησα και με ανθρώπους που τους φιλοξενούν στα ξενοδοχεία και είδα ότι είναι πολύ συνεπείς, μετρημένοι και δεν δίνουν πολλές αφορμές στους μη συμπατριώτες τους. Δηλαδή είναι κλειστή, πώς λέμε, κλειστή λίγκα. Και πιστεύεις ότι οι γυναίκες τους είναι καλύτερες. Μάλλον σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό. Του ανατολικού μπλοκ. Το ανατολικό μπλοκ τώρα λέμε από Βαλκάνια μέχρι Ρωσία, εντάξει. Για να δούμε τι λέει το κοινό. 2-31-0-90-90-90. Βρήκαμε ερώτηση. Όχι, γενικά έχουμε τον ΠΑΟΚ αύριο. Καλά τώρα, μην περιμένεις τώρα 25 Ιουλίου, 28 Ιουλίου μέχρι 15 Αυγούστου τώρα να ανοίγουμε γραμμές και να τρέχει ο ένας πίσω από τον άλλο. Όχι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Πάμε για να πάρουμε ένα φίλο. Μου έκανε εντύπωση γιατί είσαι ένας νέος άνθρωπος, φιλόδοξος, εργατικός, έξυπνος. Και λες ότι παντρευόμουν πολύ ωραία μια φυσικά, Σερβίδα, φυσικά, μια ας πούμε Βουλγάρα, μια ξέρω εγώ Σκοπιανή. Καλής πάστας όμως. Καλής πάστας, ναι. Παρά ας πούμε εδώ πέρα δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Μια δύσκολη Ελληνίδα. Μια δύσκολη Ελληνίδα. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Ναι, αλλά πρέπει να ξέρεις και τι πεθεράς είναι οι Σερβίδες. Αυτό το θέμα είναι αληθινικότητας για όλες. Ο Σέρβις Παρθενάκης είναι ένας νέος άντρας, ένας ρεπόρτερ μας έδωσε τα φώτα του. Πάμε να ακούσουμε και τον κόσμο. Άλλη μια ομάδα δακτυλοσκημένη. Τολμήστε γαλοτήρια να ξαναπλησιάσετε το μνημείο των Τεμπών. ΠΑΟΚ Νεάπολη. Α, λέει δηλαδή εδώ ο ΠΑΟΚ είσαι από τη Νεάπολη. Ναι. Ότι φιλήσατε το δαχτυλίδι του Μαρινάκη να ανέβετε κατηγορία. Μην τυχόν και κάνετε καμιά μαγιά στο μνημείο των Τεμπών και τα πέσει φάπα να πούμε. Και σωστά λένε γιατί μάλιστα. Τα μνημεία των νεκρών
οποιασδήποτε ομάδος πρέπει να τα σέβονται. Αυτό τώρα, αν υπάρχουν γαϊδούρια που πάνε στα μνημεία των Παοξίδων, στα Τέμπη, και γράφουν και κάνουν, είναι γουρούνια. Αυτό, είναι πέρα, γουρούνια. Αυτό είπαμε, θα πλακωθούμε, αλλά κάποια πράγματα πρέπει κάποια να τα έχουμε. Τυριά, βλαχότυρα. Καλά σας λέει οι νέα πολίτες. Καλημέρα, ναι. Ο Κώστα, εγώ μιλάω. Όπα. Καλημέρα, ντεμπούτο. Εσείς μιλάτε, εσείς. Ναι, ναι. Ο Ραπτόπουλος είσαι. Μάλιστα, κύριε, εγώ ναι. Μετά από σένα θα βγει ο Γιάννης. Μετά από μένα θα βγει Γιάννη. Θα βγει ο Γιάννης μετά από μένα, βεβαίως. Εντάξει, ρε Κωστάκη, ευχαριστώ πολύ. Σας ακούω συνέχεια. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ένας φίλος του Γιάννη. Έλα, ποιος είσαι, καλημέρα. Ανδρέας λέγουμε. Ανδρέας. Ναι, ο μαέστρος που λέει καμιά φορά, αν με ακούς. Εσύ είσαι ο μαέστρος. Ναι, από το Πλαγιάρι. Στο Πλαγιάρι είσαι τώρα? Ναι. Καλά είναι εκεί, καλά είναι. Ζάχαρη. Έχουμε ζέστη, μωρέ. Ορίστε, ζέστη έχεις στο Πλαγιάρι. Άμα έχεις αδερφές έτσι στο Πλαγιάρι, δηλαδή εγώ στην Τούμπα, τι να πω να πούμε. Ξέρω εγώ. Καλά να περνάς, φίλε, από το Πλαγιάρι που ήσουν παλιά μαέστρος. Ναι. Έγινε, ευχαριστώ. Θα είναι ο Γιάννης μετά, βεβαίως. Βεβαίως θα είναι. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, κύριε. Είδες τι σε λέω εγώ. Θα μπερδευτούμε σε. Έλα, Κώστα, καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω. Πόντιος είσαι, φίλε. Όχι, καμία σχέση. Ήθελα να υπερθεματίσω για αυτό που είπε ο Να υπερθεματίσεις, φίλε, και να πεις ό,τι θες. Αρκεί να αναπτύξεις με λεπτομέρειες αυτό που θες να πεις. Έλα, με λεπτομέρειες δεν θέλω να πω πολλέ, αλλά όσον αφορά το Ανατολικό Μπλοκ, αυτό είναι σαφές, διότι εξάγει σε όλη την Ευρώπη, οπουδήποτε για να πας, οποιαδήποτε χώρα για να πας, στα μαγαζιά τα καλά, στα κολόμπαρα και σε αυτά, όλες είδους επιτοπλίσεων από το Ανατολικό Μπλοκ. Γιατί, ρε φίλε, συγγνώμη, Ελληνίδες δεν έχει δηλαδή? Δεν έχει. Είναι παρθένες οι Ελληνίδες, δηλαδή, δεν πάνε στα μπάρια. Δεν πάνε στην Ευρώπη, μένουν στην Ελλάδα. Εντάξει, να σου πω κάτι εγώ. Ποιος το είπε σένα αυτό? Και το κύμα προσφυγιάς δηλαδή τώρα στους νέους των 20 με 30 ετών, γιατί δεν μένει στην Ελλάδα, δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτοί είναι γιατροί. Είναι γιατροί, μηχανικοί, δεν τι είναι. Είναι γιατροί, μηχανικοί. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Ναι. Αλλά εγώ να ξέρεις, αναφέρθηκα. Και τι θες να πεις τώρα, συγγνώμη, ότι μένουν στην Ελλάδα για διακοπές? Όχι, ρε παιδί μου, δεν διαφωνώ εγώ με αυτό που λες. Απλά ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο ότι το Ανατολικό Μπλοκ έχει επίπεδο. Έχει γεμίσει όλη την Ευρώπη στα κατάλληλα μαγαζιά. Είναι διεθνούς επίπεδο. Μα δεν μιλάει εδώ ο φίλος μας για μαγαζιά. Εδώ μιλεί ότι με τις οικογένειες κατεβαίνουν και εντυπωσιάστηκε από το στήσιμο. Από το στυλ. Και είναι, λέει, στα 37 του γοητευμένος. Παρά την Ελληνίδα να τη δει που έχει, λέει, δύσκολη στην επικοινωνία. Πώς τα έχει? Έχει πολλά. Έχει κουσούρια. Λέει αυτό ο φίλος ότι έχει κουσούρια, λέει η Ελληνίδα, έτσι λέει. Μάλλον δεν τα λέει αυτός, 37 χρόνων ελεύθερος είναι. Εγώ δεν ξέρω από αυτό. Εγώ δεν κατάλαβα καλά. Εγώ δεν κατάλαβα καλά, μάλλον. Νομίζω ότι εντυπωσιάστηκε από την εμφάνιση, από το στυλ, από αυτά. Και από αυτά. Και από τι θες να ενθουσιαστεί, δηλαδή, από το σερβίρισμα. Αλλά από τον κόσμο που κυκλοφορεί, όχι από τις συγκεκριμένες που θα τις δεις στα μαγαζιά. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Εν συγκρίση πάντως με τον Έλληνα. Ρε, είδε ο άνθρωπος τη Mercedes, τη 250 την diesel, με το Σκοπιανό μέσα, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, και εντυπωσιάστηκε. Το κατάλαβες? Κατάλαβα. Είδε το γύφτο το Χαλκιδικιώτη που του ζήτησα εγώ να πούμε να πληρώσω το φαγητό που έφαγα με την κάρτα και δεν είχε κάρτα. Με χαρτονομίσματα με λέει. Τι λες, ρε βλάχο Χαλκιδικιώτη, του λέω, καράβλακε. Τσακώθηκα. Λέω, δεν έχει. Τώρα κατάλαβα. Πρόσεξε, δεύτερο. Λοιπόν. Είμαστε 5 άτομα στο τραπέζι, φέρνει 4 ποτήρια. Την πήρα εγώ, την ήπια να μου έτσι μπουκάτι. Οδοντογλυφίδα το ζήτησα ένα 20 λεπτό, έκανα με φέρνει την οδοντογλυφίδα ο βλάχο. Μιλάμε για βασικά θέματα, φίλε. Μιλάμε τώρα για βασικά θέματα. Για ιδιαίτερη προτίμηση κτλ. Χαρτοπετσέτα, του λέω, έχεις 20 λεπτά να φέρει μια χαρτοπετσέτα. 5 τραπέζια ήμασταν. Και πάω να πληρώσω και του λέω, πόσο θέλεις? Λέει, ξέρω εγώ, 65 ευρώ, 4-5 άτομα, 70 πόσα πληρώσαμε. Πάρε λέω την κάρτα, τη κοιτούσε την κάρτα, θα ρίξει και έβλεπε πρώτη φορά στη ζωή του ο βλάχος. Αυτό λέει εδώ δίπλα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ο καράβλαχος. Επόμενος, ναι. Έλα, φίλε. Γεια σου, φίλε. Τι κάνεις? Καλά, φίλε, εσύ τι? Δόξα τω Θεώ. Παλιός θερματοφύλακας, έχουμε ξαναμιλήσει. Παλιός θερματοφύλακας, τώρα μασέλα φόρεσες. Ακούω σιου σιου μεγάλο. Ναι. Ένδοξε το παρελθόν. Η μασέλα όμως είναι η πιο καθαρή από τα δόντια, Γιατί ο Αλέφαντος που φοράει τη μασέλα, του λέω, Νίκο, μου λέει, φίλε, λέει, είναι πεντακάθαρη. Τη βγάζεις, την καθαρίζεις, την κάνεις κτλ.
Μη γελάς καθόλου. Αν με δώσει η φύση χρόνια, κι εγώ μασέλα θα φορέσω. Θα κάνω εκπομπή με σιου σιου. Δεν θα με παίρνουνε. Αυτό φοβάμαι. Δεν θα με παίρνουνε, ναι. Ναι. Λοιπόν, Κωστά. Έλα. Για αύριο, αγόρι μου, ναι. Υπάρχει σοβαρότητα στην ομάδα για την παοκάρα μας. Τι σοβαρότητα, ρε φίλε. Τι σοβαρότητα. Τζαβέλα, Κρέσπο, δίδυμο στα στόπερ. Ποια είναι σοβαρότητα. Τζαβέλα, γιατί τι άστο Τζαβέλα. Τι ομάδα. Τα χαφ που πήρε είναι ανέτοιμοι και θα παίξει ο Τζίμιροτ που είναι σε φόρμα φοβερή και ο Χαρίζος που είναι σε φόρμα φοβερή. Τα τρία από τα δύο. Τα δύο από τα τρία τα χαφ. Συγγνώμη, αδερφέ. Τα δύο από τα τρία τα χαφ σωστά παίζουν οι Έλληνες. Δηλαδή ο Χαρίζος και ο Τζίμιροτ δεν είναι Έλληνες, είναι από πέρσι. Ναι. Άμα έβαζε το Σαχόφ, δηλαδή το Σαχόφ και τον Μπίζεσβαρ και τον Τζίμιροτ με τον Κρέσπο και τον Τζαβέλα, 4-1 τελικό σκορ και μετά θα βλέπατε το πρόβλημα. Και εγώ το λέω τώρα. Βάλτε το Χαρίση μέσα, το Τζίμιροτ, και υπάρχει και μια μαγιά που μπορεί να κάνετε αφού θα παίξετε με 4-3-3. Βάλτε σε εξαιρετική φόρμα το Μάτος Χαφ και βάλτε τον Κίτσιου δεξί μπακ που είναι σε καλή κατάσταση. Έχει θέμα, φίλε, αύριο. Ναι, δεν θα έχουμε θέμα. Θα δεις το παιχνίδι αύριο. Θα βγεις το βράδυ αύριο. Θα βγω, πού να βγω. Α, εδώ, ναι, βέβαια. Τι θα βγω. Όταν θα βγεις θα ξαναμιλήσουμε. Άσε που θα παίξει και ο Τζιόλης αύριο, χωράει και ο Τζιόλης αύριο. Φίλε, το είπα και στα social media, το είπα στο metrosport.gr. Όταν μπαίνει ο Τζιόλης και ο Χαρίσης και τα χαφ πάνε καλύτερα στον άξονα από τους καινούριους, εμένα σαν παρατηρητή των γεγονότων με προβληματίζει αυτό το πράγμα. Εσένα δεν σε προβληματίζει? Δεν με προβληματίζει, γιατί θα παίξει με τρία center back αύριο ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ποια είναι τα τρία center back? Ο ένας είναι ο Τζαβέλας, ο Κρέσπο και το τρίτος θα είναι ο Τζιόλης. Ο Τζιόλης θα παίξει εξάρι, δεν θα παίξει center back. Αν παίξει τρίτο center back και βγάλει δύο χαφ εκεί, είναι καλά. Δηλαδή να παίξει αντί του Μαλεζά ο Τζιόλης τρίτο στόπερ. Ναι, ακόμα, ναι, και ναι. Αυτό, ακόμα και αυτό είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση. Είναι πολύ καλή κίνηση. Να παίξει και μετά δηλαδή ο Τζίμιρο, το Χαρίσης και ο Σάκοφ 3-6 και 2-8 λέω Βατσχεμάτος και 2 ο Κλάους με ποιον. Ποιο θα φας, τον Ροντρίγκες θα φας για τον Τζαλμαλά άμα παίξει με 3. Έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει. Τι έτσι, ποιο θα φας από τους δύο αν θέλει να παίξει με 3. Ποιον. Ο Τζάλμα θα παίξει, μωρέ, θα έχει και ποιον? Λίγο πιο δυνατός, πιο γρήγορο. Ποιο θα φας τον Ροντρίγκες δηλαδή αύριο. Έτσι θα έτσι. Το φας, έχεις και τότε θα παίξει με 12, ρε φίλε. Τι μας λες. Και αλλαγές, ρε Κωστάρα. Ρε Κωστάρα, 12 με τους έβγαλες. Επόμενη γραμμή. Αναξεταστέως, καλημέρα. Αναξεταστέως. Θα παίξει και ο Ροντρίγκες, θα παίξει και ο Τζαλμάλ και θα παίξει και ο Τζιόλης και θα παίξει και ένα σκάφο ακόμα. Είναι 12, ρε φίλε αυτή. Με τους έβγαλες 12. Επόμενη γραμμή. Πώς θα γίνει εσύ? Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει το μέτρημα. Καλημέρα. 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 Τι κάνετε? Καλά, κυρία μου, εσείς? Έτσι, μπράβο Κώστα, καλά να είσαι. Ξέρεις γιατί πήρα? Α, γυναίκα είστε, καλησπέρα, δεν σας καταλαβαίνω. Ναι, καλησπέρα. Πήρα από αυτό το Βιλκάου και θέλω να παραγγείλω, το τελείωσα και ξέχασα το νούμερο. Ξαναπείτε μου, τι. Το Βιλκάου θέλω να πάρω. Α, καλό Εβιτάλ, καλό Εβιτάλ. Ναι, θέλω να το παραγγείλω γιατί το τελείωσα και ξέχασα το νούμερο. Περίμενε, θα σου το πω αμέσως. 23-12. 23-12. 200. 500. 500, αυτό. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Τίποτα, την υγειά σου να είσαι καλά. Γεια χαρά. Κωστή, αυτοί οι Σέρβοι, οι Βουλγάροι και οι υπόλοιποι που βλέπεις είναι σχεδόν όλοι μέλη της μαφίας, λέει. Ο 97, τι λες, ρε φίλε. Λοιπόν, φίλε, τι να σου πω, θα χρυσαυγητίζεις επικίνδυνα. Μάλιστα. Οι Ρώσοι, γιατί, ρε φίλε, να μην είναι έτσι? Εσείς με τους Ρώσους τα πάτε καλά, οι χρυσαυγητές. Με τους Ρώσους τα πάνε καλά. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται εκεί το σκηνικό. Εγώ, για να μην παρεξηγηθώ, εξέφρασα μια κατάσταση. Μια εικόνα, δεν τοποθετείται. Μην απολογήσε, ρε. Ούτε πολιτικά ούτε τίποτα. Όχι, δεν είναι πολιτικά. Αυτός είδε 5 Σερβίδες, 5 Βουλγάρες, 5 Σκοπιανές και λέει έχουν ωραίο στήσιμο, όχι σαν την Ελληνίδα. Έτσι λέω. Αυτό είπα, άνθρωπο. Κάτι άλλο, εντάξει. Καλημέρα. Γιατί... Συμφωνώ με τον συνάδελφό σου, 8 χρόνια παντρεμένος, με αλλοδαπή, λέει. Καταρχήν δεν καταλαβαίνει την πεθερά. Λόγω γλώσσας. Λέω 907. Σωστό. Ο άλλος, τι έγινε, ρε Αγγελάρα, πιάσαν τόπο τα συγχαρήκια στον Πειραιά μετά το διπλό του ΠΑΟΚ, λέει. Και ψάχνουμε να βρούμε τα τρυπήματα μετά. Μάλλον η Παναγιά είναι Λαρισινή, ΠΑΟΚ Νεάπολη. Είναι φυσικά αυτό που έγινε, το χρηματισμό της Λάρισας. Σας τα είπαμε ένα χρόνο πριν. Φίλησε δαχτυλίδιο Βλάχος από τη Λάρισα. Φίλησε δαχτυλίδιο Κούγιας για να ανέβει κατηγορία. Και ο Άγγελος πηγαίνει στις ομάδες του Ολυμπιακού. Πλατάνια, Γιάννενα, Λάρισα τώρα. Όχι, θα κάτσει στον ΠΑΟΚ να τον κάνετε τέτοια. Καλά κάνει και πάει. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Είμαι η Σοφία. Ποια Σοφία? Η Σοφία. Η Ορθή. Η Ορθή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το θέμα με τις γυναίκες. Αυτός το είπε. Ναι. Σας ακούμε, ό,τι θέλετε να πει. Πείτε, μιλήστε μαζί του. Ορίστε. Κοίτα να δεις, επειδή εγώ αυτό το θέμα το έχω ζήσει, ναι, γύρω στα 7 χρόνια. Ωραία. Αυτές οι γυναίκες, ναι, τώρα αυτές που είναι εδώ ή αυτές που είναι στη χώρα τους. Εγώ εξέφρασα άποψη για αυτό που είδα για επισκέπτες οι οποίοι ήρθαν ως τουρίστες στην Ελλάδα. Δεν είναι άλλο δείγμα γραφής. Για να συνεννοούμαστε. Για να συνεννοούμε φυσικά. Γιατί θύχτηκες εσύ τώρα δηλαδή? Βέβαια θύχτηκα. Ποιες ξύδια μας? Βέβαια θύχτηκα. Για στάσου. Δηλαδή εμείς τι είμαστε? Προβληματικές. Οι ξένες είναι ανώτερες. Έτσι λέει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί όχι? Οι ξένες είναι ανώτερες. Έτσι λέει αυτός. Έχουνε... Δεν είναι θέμα ανώτερες. Στα μπαράκια τις έχουν στη βιτρίνα. Θέμα αίσθησης είναι που μου δόθηκε. Δεν είπα θέμα ανωτερότητας. Μην μπερδευόμαστε. Εσύ τι θύχτηκες τώρα? Ο άνθρωπος είπε τη γνώμη του τώρα. Τι φωνάζεις? Και είπα ότι υπάρχουν και καλές Ελληνίδες. Εάν θα πας σε ένα μπαράκι. Άκου τι σε λέει. Θα δεις ότι οι περισσότερες, ναι, είναι Ελληνίδες. Εάν θα πας σε ένα μπαράκι, ναι, με αλλοδαπές, πολύ σπάνια να δουλέψει κάποιος αυτό το επάγγελμα. Εγώ δεν εξέφρασα για... Μα δεν μίλησε ο άνθρωπος. Για γυναίκες που είναι σε μπαράκι. Όχι, αυτό λέω εγώ. Εντάξει, φυσικά, συμφωνώ. Μπορεί να ισχύει. Εγώ δεν εξέφρασα άποψη για αυτό το θέμα. Είναι δύσκολο αυτό το επάγγελμα μόνο σε... σε άλλες περιπτώσεις. Ρε κουκουρούκου, δεν κατάλαβες τι είπε ο άνθρωπος. Και στριπτιτζίδικα και τέτοια. Πρέπει, δεν εξέφρασα άποψη. Δεν είπε ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Είπε ο άνθρωπος, 37 χρονών άνθρωπος, 2 μέτρα παλικάρι. Πήγε και του έκαναν εντύπωση οι Βουλγάρες, οι Σερβίδες και οι Αλοκαπές. Σαν εικόνα στην παραλία, στον τρόπο που κυκλοφορούν κτλ. Δεν είπα για μαγαζιά βραδινά. Εσύ τι θύχτηκες τώρα δηλαδή? Εγώ δεν θύχτηκα, λέμε, συζητάμε. Σαν κορμιά. Σ' άρεσαν σαν κορμιά? Σαν συνολική εμφάνιση, συμπεριφορά, εμφάνιση, πες το και κορμιά, εντάξει. Έχουν καλύτερο DNA από την Ελληνίδα. Καλά, οι Ελληνίδες έχουμε, εντάξει. Έχουμε αλλά και οι ξένες έχουν καλύτερο DNA. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά δεν είναι λάθος. Μπορεί να είναι και λάθος. Είναι δεν λάθος, είναι... όχι, είναι λάθος. Μπορεί. Είναι λάθος. Μπορεί. Δεν μειώνω τις αλλοδαπές, αλλά είναι λάθος. Καλά. Καληνύχτα. Επόμενη γραμμή. Έγινε. Ναι. Καλή συνέχεια. Ραμ, γιατί βασικός ο Κλάους αντεπίθεση, δεν θα παίξουμε. Λες να παίξεις με Ροντρίγκες και Τζαλμάν την κόντρα. Ναι. Άντε μωρή, λέει παλιό, τι λέει κάπως. Πες τι έλεγε ο πατέρας ο Ιεραπτόπουλος για τις γυναίκες στην εκκλησία του Αιθαράμπη που ανοίγουν τα χέρια. Άσε ρε το συγχωρεμένο τώρα, μην τον καργαλάς, άστονα. Λοιπόν. Μπορεί να μην ξέρεις από μπάσκετ, Ραπτόπουλε, όμως οι ερωτήσεις σου είναι ευστοχότατες. Ο διπλανός σου στα ωρεοποιεί για τις ομάδες, εδώ. Αστακός και Κίμη με 3.000 κατοίκους έχουν πιο πολλά λεφτά από ΠΑΟ και Ηρακλή. Στον ντύσιμο είναι χειρότερος από σένα. Μπασκετικό σορτσάκι μπλε, ροζ μπλουζάκι και σαγιονάρης. Έτσι, αυτός δικός είναι αυτός. Λοιπόν, ωρεοποιείς λέει τα πράγματα εδώ, 3.000 κόσμος λέει. 3.000 κόσμος η Κίμη λέει μια πορ δύο αστακός και έχουν πιο πολλά λεφτά από τον ΠΑΟ και τον Ηρακλή. Πια Θεσσαλονίκη λέει. Λέει ο άνθρωπος δηλαδή τι. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Υπάρχουν άνθρωποι από πίσω διοικητικά που έχουν αρκετά λεφτά. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Οθετή, δεν. Και πιο δυνατές οι ομάδες τους. Εντάξει, λοιπόν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και αν ωρεοποιώ. Δεν τα ωρεοποιεί, λέει θα περιμένουμε, με είπε. Θα περιμένουμε. Δεν είπε ωραία πράγματα. Αυτό τα λέει τσεκουράτε. Κάποια πράγματα τα έχουμε πει και πολλές φορές. Δεν είναι η περίοδος για να προβάλλουμε τα αρνητικά, είναι η περίοδος για να προβάλλουμε. Περιμένουμε, τα αρνητικά. Αναμονή. Εντάξει. Όταν τα ρίξει, θα τα ρίξει. Αλλά σεβαστή άποψη. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε. Καλημέρα, φίλε. Αχιλέας από Γερμανία, Φραγκφούρτη. Γεια σου, Αχιλέα από τη Φραγκφούρτη. Τι κάνεις? Καιρό έχω να σε πάρω. Σε ακούω πολύ καιρό. Ναι, Αχιλέα μου. Ναι. Λοιπόν, η γνώμη σου για τον ΠΑΟΚ τι είναι αύριο? Η γνώμη μου για τον ΠΑΟΚ είναι θα χάσει με σκορ. Θα βάλει γκολ, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει αμυντικά διαφορετικά την αντίπαλό του. Δεν ξέρω, Ραπ, εγώ κάπου προβληματίζομαι στην αμυντική γραμμή. Εγώ προβληματίζομαι. Δεν μου δίνει αυτή την εμπειρία. Εγώ προβληματίζομαι για τα δύο στόπερ που θα παίξουν ευθεία. Δεν είναι παίκτες με προσωπικότητα, δεν προβληματίζομαι, ξέρω. Κάτι... Προβληματίζομαι και με τα χαφ του ΠΑΟΚ, τους νέο μεταγραφέντες που είναι σε κακό φεγγάρι.
Μπορεί. Αυτό προβληματίζομαι. Δεξί μπακ, αριστερό μπακ. Τερματοφύλακας, ναι. Δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ, Κλάους. Δηλαδή, εγώ προβληματίζομαι για το 4, το 5, το 6, το 8 και το 10. Αυτοί οι 5, ο άξονας δηλαδή, φοβάμαι μην φορτωθεί με φάουλ, με κάρτες, με μπέναλτι, με. Δηλαδή, θέλει ενίσχυση μεγάλη. Και μπράβο που βάζει το Χαρίση ο Ίβιτς, γιατί είδα ότι άλλοι έχουν προβλήματα. Μισεσβάρ και μισεσβάρ, λέγε, και μπουλεβάρ. Σ' ακούω. Ακριβώς, γιατί και εγώ το Μάτος και εγώ το. Δηλαδή στο. Το Μάτος εγώ, αφού ο Κίτσου είναι σε καλή φόρμα, θα έπαιζα 3-5-2, 3 στόπερ, Μαλεζάς μέσα, Κίτσου δεξιά, Λεόβατς αριστερά, Μάτος κεντρικός μπροστά από εκεί. Κεντρικός ο Μάτος στο κέντρο, με τον Χαρίση και με τον Τζίμι Ροτ. Και άμα θέλεις να κάνεις. Κλάους Ροντρίγκες ή Κλάους Τζαλμάλ. Αυτή είναι η ιστορία. Και αν είσαι πολύ παλικάρι και το λέει η καρδιά σου, δεν ξεκινάς και με τον Κλάους. Παίζεις την κόντρα επίθεση. Πολύ εξτρεμιστικά όλα αυτά, αλλά αν θέλω να πάρω πρόκριση και να ρισκάρω την καριέρα μου, θα παίξω έτσι. Δύσκολο βέβαια. Έτσι, μπράβο, δύσκολο βέβαια να το λες. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις αυτό. Αλλά σου λέω πάλι, αν βάλει τους Μπουζεβάρ, τους Καντέ που δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Του Σαχόφ δεν τον είδα έτοιμο ακόμα. Δεν τον είδα έτοιμο ακόμα. Ο Πέλκας είναι για τα πανηγύρια. Δεν ξέρω τι να σου πω. Προβληματίζομαι πολύ. Σέντερ μπακ ο Τζαβέλας σε ευθεία με τον Κρέσπο. Δύσκολα. Δεν θα μου κάνουν πέναλτι. Θα μπουν αυτοί χαμηλά. Θα κάνουν. Δεν μου λες. Ναι. Εάν δεν είχες μέσα τον Αθανασιάδη. Εγώ αν ήμουν προπονητής δεν θα τον είχα σε αυτό το ραγόνι. Σε αυτό το μάτς. Μάλιστα. Ναι, δεν θα τον είχα. Θα είχα τον Τζαλμά. Και τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες και το Ζάιρο. Φέτος εγώ νομίζω, η γνώμη μου, αυτά που έχω δει, του Ζάιρο η χρονιά είναι φέτος. Να σου φέτος, πω, εγώ να σου πω ρε φίλε παπάρες. Μια αλήθεια τώρα. Να σου πω μια αλήθεια. Σε αυτό το κολομάτς, σε αυτό το κολομάτς εδώ, το δύσκολο, του ΠΑΟΚ, κόβεις τον Περέιρα, σέντερ φορ βασικός, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Λέει ο Ίβιτς στους ρεπόρτερ, έχει 4 κιλά λέει παραπάνω. Εντάξει. Δεν ξέρω, εγώ προπονητής αυτός είναι, αυτός ξέρει καλύτερα. Ήρθε λέει με 3-4 κιλά παραπάνω. Πάω πάσο. Αλλά σε αυτό το μάτς δεν παίζεις με δύο στόπερ στην ευθεία αυτά τα στόπερ. Παίζεις με τρίτον. Έτσι ακριβώς. Και δεν παίζεις. Ο φίλος ο διπλανός σου, ναι. Το όνομά του. Στέλιος Παρθενάκης, ρεπόρτερ του μπάσκετ στο Μέτρο Σπορ Μετρόπολης. Σ' ακούμε. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω μαζί του, ναι. Που είπε για τις γυναίκες. Όντως οι Ελληνίδες είναι ψιλομύτες. Α, μπράβο, ναι. Έτσι. Όντως τώρα αν συναντήσεις μια Ρωσίδα, μια Ρουμάνα, ξέρω εγώ τι, μπορεί να σου φερθεί με πολύ ευγενικό τρόπο. Αντιθέτως η Ελληνίδα ούτε καν θα σε κοιτάξει αν την κολλήσεις. Μπορεί να σε προσβάλλει κιόλας. Να σε προσβάλλει κιόλας, ναι, έχεις δίκιο. Και δεν το λέμε τώρα καθαρά για αν θέλει ή δεν θέλει κτλ. Ή για απλή συμπεριφορά. Μιλάμε σε γενικές γραμμές. Δηλαδή, μην το πάμε μόνο. Η κοινωνία της, δηλαδή, θες να πεις. Η γενικότερη συμπεριφορά. Για να καταλάβω πώς το εξηγείς. Η γενικότερη συμπεριφορά σαν άνθρωπο. Σαν άνθρωπο. Σαν από το ερωτικό μέχρι το πιο απλό. Αυτό που λέει η επικοινωνία που λέμε. Η αμεσότερη. Είναι ευγενείς οι γυναίκες αυτές. Γιατί έτσι εγώ βλέπω πάρα πολύ κόσμο έξω. Εγώ θα προτιμούσα, άσχετα η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα, έτσι πόντια. Λοιπόν, θα δεν προτιμούσα. Δεν βάλαμε. Δεν το βάλαμε όλους. Δεν τις βάλαμε όλες το. Κάτσε, μία. Τι θα προτιμούσες, χρυσέ μου άνθρωπε. Θα προτιμούσα δηλαδή μια γυναίκα όπως είναι οι Ρωσίδες, οι Ρουμάνες. Τώρα σ' ακούει είναι γυναίκα. Διαφορετική. Είναι, έχουν άλλη κουλτούρα. Άλλη κουλτούρα τα λες τώρα. Η γυναίκα σου ακούει τώρα. Όχι, δε. Αν με ακούσει, θα μου φέρει καμιά κατσαρόλα στο κεφάλι. Πού είναι τώρα. Πάνω είναι στο σαλόνι, εγώ είμαι κάτω στην κουζίνα. Μη σ' ακούσει κρυφά ότι τηλεφωνείς. Όχι βρε, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Άλλωστε εγώ τους το λέω σε όλους, ότι είναι διαφορετικές γυναίκες. Και σαν γυναίκες, έτσι, προσέχουν τα σώματά τους, το ένα τους. Εμένα μου αρέσει η γυναίκα να δείχνει τη θηλυκότητά της. Σωστά μιλάς. Και όταν της κάνει κάποιο κοπλιμέντο. Να είναι ευγενική. Να γυρνάει, να χαμογελάει, να ευχαριστεί. Εάν το πει σε μια Ελληνίδα, είναι ικανή να σε προσβάλλει κατευθείαν. Να σε βρει, να σε πει άντρε, λαλάκα, ξέρω εγώ τι, το ένα το άλλο. Εκτός αν είσαι διάσημος και πλούσιος. Εκεί αλλάζει. Σωστό γι' αυτό. Ναι, εκεί αλλάζει. Εκεί υπόθεση. Αλλάζει. Στην περιφορά της. Εκεί αλλάζει υπόθεση. Γιατί είχα κατέβει και εγώ στη Θάσο. Ναι. Μιλάμε, είχα συναντήσει ένα γκρουπ κοπελιών. Και εγώ πριν 6 χρόνια τότε, βέβαια, ήμουν 37 χρονών. Η πόντια που ήταν. Και... Η πόντια.
Το σπίτι ήταν πάνω με τα παιδιά. Εγώ έφτιαχνα τζόκινγκ κάτω στην άμμο, έτρεχα. Να το. Ναι, μετά έκανα μπάνιο εκεί, πρωινές ώρες. Και πιο φραπεδάκι εκεί. Ωραία. Έκατσα και έπαιζα μαζί τους βόλεϊ. Μιλάμε για κορμιά, τέλεια. Τι να πω. Αθλητικά. Ξέρουν να προσέχουν τον εαυτό τους. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχω να πω, ότι είναι πραγματικά οι γυναίκες αυτές ξέρουν να προσέχουν τον εαυτό τους, κρατάνε το σώμα τους, δείχνουν τη θηλυκότητά τους, τους αρέσει να τους κάνουν κομπλιμέντα. Οι δικές μας είναι άμα παντρευτούν και σου κάνουν το πρώτο κουτσίβελο, αχ, άστα Παναγία μου. Άντε καλή σύνταξη λέμε. Επόμενος κύριος. Είναι απόρερα. Σκάσε ρε. Επόμενος λέει. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα σας. Νίκος Παγκράτη. Γεια σου Νίκο. Τι κάνουμε. Όλα καλά Νίκο. Ο Ήβης τι θα κάνει την έκπληξη. Δηλαδή. Πήρε Φακούντο. Τι θα κάνει. Θα βάλει τον κολ που είπες. Βέβαια. Τέλος. Τι θα κάνει εδώ, Τζαβέλα στην κουμπάντα θα κάνει, φτάνει. Πολύ μαγιά πούλησε στον ΠΑΟΚ, φτάνει. Φτάνει. Ας κάνει ο προπονητής κουμάντο και ας κάνει και ο μάνατζερ κουμάντο και ο παίκτης θα κάνει κουμάντο, ρε πλάκα κάνετε. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, Σάμαλιν. Και έξω στους ΠΑΟΞίδες ανοίγουν το στόμα και περνάνε οι μύγες μέσα στο στόμα. Οι άλλοι περιμένουν τον Κλάους να τους τον πετάξει. Ναι. Μήπως τον πετάξει ο κοντός εν τέλει. Ο Κλάους φίλε, ο Κλάους φίλε, είναι ο καλύτερος σέντερ φορ στον κόσμο. Όταν ο ΠΑΟΚ, άκουμε με άκου ποδοσφαιρικά τώρα την κουβέντα και θα μου πεις άμα συμφωνείς. Ο Κλάους είναι ο καλύτερος σέντερ φορ στον κόσμο όταν η ομάδα του έχει 65-35 κατοχή, πιέζει και φορτώνει. Και του δίνουν μπάλα. Και φορτώνει πλάγια. Παίρνει, έχει καλά overlap. Όχι, καλά overlap. Θα σου βάλει δύο γκολ. Δεν θα κουμπίσει την μπάλα 90 λεπτά και θα σου βάλει δύο γκολ. Θα είναι πρώτη σελίδα, θα γερετάει. Αυτό το match. Ναι, αυτό το center for είναι ο Κλάους. Θέλεις να έχεις τέτοιο center for. Στο Καραϊσκάκι. Στην Ευρώπη. Στις Τότεναμ, στις Άρσεναλ, στις αυτές δεν κάνει. Για γιατί, μένα. Στο Καραϊσκάκι δεν το πέταξε, κάτσε τώρα. Εντάξει τώρα, το πέταξε. Ο Κλάους λοιπόν, επειδή έχει την πρώτη επαφή, σε αυτό το match, σε 3-5-2, θα έχει μικρούς χώρους, δεν θα μαρκάρει καθόλου. Θα έχει την κάθετη κίνηση, 20 πάνω, 20 κάτω, 30 πάνω, 30 κάτω. Ούτε σε συμμετοχή θα βγει, ούτε πλάγια θα βγει, ούτε μπάλα θα πάρει, ούτε θα πασάρει, ούτε τίποτα. Έτσι το βλέπω το έργο εγώ. 4-3-3 ή 3-5-2. Αν θέλεις τρίτο στόπερ, αν δεν εμπιστεύεσαι τον Μαλεζά, τον Τζιόλι, τρίτο στόπερ. Και από εκεί και πέρα μπαίνει Μάτος, εξάρι. Τζίμι Ροτχαρίσης, Κίτσιου δεξί μπακχάφ, αριστερός Λέοβατς. Τρία σέντερ μπακ. Εκεί δεν χρειάζομαι Μάτος, αντί για Κίτσιου. Λόγω της μαλλιάς που λέγαμε. Κοίταξε. Ο Κίτσιου θα τον ντουμπλάριο, θα είναι δηλαδή δεξιά αμυντικό χάφο Μάτος, αριστερό αμυντικό χάφο Τζίμι Ροτ. Και πιο μπροστά θα είναι ο Χαρίσης, ο οποίος Χαρίσης θα του πεις όταν χαθεί μπάλα, δεν θα κάνεις μαρκαρίσματα από πίσω τα γάρι να πούμε, επειδή είσαι γρήγορος και θα το βάλεις σε πλαίσιο. Και όταν πάρουμε την μπάλα θα την πάρεις, θα κάνεις 10 μέτρα, θα σουτάρεις 3 φορές, 5 θα πασάρεις, θα χωθείς αντέταρτος. Τι αν το πεις στο Χαρίση, μάρκαρε, στην περιοχή σου κάνει μπέναλτι. Ναι. Βέβαια. Okay. Το φούντωσες. Μακάρι να πάνε όλα καλά, δεν με φούντωσε καθόλου. Όχι, όχι, εσύ τον φούντωσες. Εγώ γιατί τον φούντωσα. Όχι, το φούντωσα, ρε Κωστή. Όχι, πλάκα σε κάνω, πλάκα. Όχι, τι ωραία το είπες. Πλάκα κάνουμε όλοι. Φυσικά, λοιπόν, φυσικά. Το ποδόσφαιρο είναι σκάκι. Έχει μέσα ψυχολογία όμως. Έχει μέσα φόρμα, έχει μέσα ντουμπλαρίσματα, έχει μέσα τρίγωνα, έχει μέσα πολλά πράγματα. Αυτό, θα πάω να παίξω με τον Κρέσπο και τον Μαλεζά στην ευθεία, Ήβιτς. Θα χάσει τη δουλειά σου. Στο λέω Ραπτόπουλος, θα χάσει τη δουλειά σου, Σέρβο. Ναι. Έφταση. Όποιος φοράει τη φανέλα με το δικέφαλο τον υποστηρίζουμε. Άλλο αυτό. Βεβαίως. Εγώ αυτό κάνω. Α. Τώρα αν είναι ταγάρι ή αν είναι πουλάρι θα το δείξει μόνος του. Λοιπόν, είδα τις φανέλες τις καινούργιες που έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίες. Αύριο παίζουμε με το μαζί για το παιδί λόγω Sporting Bank. Μπράβο. Καλή ενέργεια. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και στη Sporting Bank. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Μπράβο. Θα τα πούμε αύριο, θα είμαστε χαρούμενοι. Πάντως εγώ έχω τη φανέλα του 63-64 στο σπίτι. Έλα ρε φίλος. Την έχω. Μπράβο. Με το δικέφαλο αετό στο στήθος. Την έχω. 52 χρονών φανέλα έχω, φίλε. Μαζί σου, ρε φίλε, και μπράβο σου, έβγες. 52 χρονών φανέλα. Και κάτι τελευταίο για το φιλαράκι που είχε εκεί για τις γυναίκες.
Αυτό τι είπε, ναι. Ναι, ναι, εντάξει, έκανα Χαλκιδική 10 χρόνια με τη δουλειά. Οκ. Okay. Ναι. Ένα έχω να πω στα 10 χρόνια. Ναι. Η μάνα του Χωσέ δεν έκλαψε ποτέ. Και ας είναι ό,τι θέλει. Σουσούς, ναι, δε, μην τα λες αυτά τα πράγματα. Αυτό σου μίλησε τώρα πιο. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Φιλό, φιλό, το βράδυ σε περιμένω εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Είδα μια μέρα τον κόκκινο στην Αριστοτέλους, λέω 408, με άλλον έναν τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Πουράκι, ύφο σαν υπαρχιώτης που ήρθε στην πόλη να φάει την επιδότηση. Στο παντελόνι, βέβαια, πάνω από 10 ευρώ δεν πιστεύω να είχε, λέει. Ναι, το θέμα είναι τι δείχνει. Όχι τι έχει στο παντελόνι. Κορόιδο. Οι Ελληνίδες, λέει, ο 408, φάγαν πολιτισμικό σοκ από την κρίση. Από Μαλβίδες διακοπές με αερόπλανο, επανομή στριμοξίδη στο 69 του ΑΣΤ. Λέει αυτό. Φυσικά υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις. Υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν είδα τάση για πλεονασμό στον τρόπο που συμπεριφέρονται, ρε παιδί μου. Αυτό. Και αμάξι και στην Ελλάδα, αλλά οκ, okay, άνετοι. Ναι. Αυτό. Δεν είχαν τάση να επιδειχθούν. Ναι, ναι. Έτσι αντιλήφθηκα εγώ. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Okay. Τάση να επιδειχθούν. Δηλαδή δεν είχαν ναι. ανάγκη να δείξουν ότι έχουν αμάξι, αλλά το είχαν το αμάξι. Ναι. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν έχω τζιπ. Δεν είναι. Ο πρώτο που λένε πρώτο το λιθοβάλλον. Δεν έχω. Δεν έχει τζιπ. Δεν έχω τζιπ. Θα ήθελα να έχω όμω. Έτσι δεν είναι. Θα ήθελε. Φυσικά θα ήθελα. Γιατί το κάνει το τζιπ, ρε Παρθενάκη. Πραγματικά δηλαδή. Γιατί εσύ δεν θα ήθελε να έχει ένα τζιπ. Όχι. Εγώ θα ήθελα να είχα ένα με 180 άλογα. Ναι. 1200 κιλά. Ναι. Να πηγαίνω, α πούμε, με 120, 110, ναι. 90. Ναι. Να έχω μπροστά μου τη βαλούτα και να την περνάω στα κλάσματα του δευτερολέπτου χωρί να φοβάμαι ότι θα μου βγει ο ταλικέρι από απέναντι. Τι να το κάνω το τζιπ. Α το τζιπ, πάρε ένα άλλο. Τι πιο, να το κάνω το τζιπ. Πιο αγωνιστικό. Αλόγατα θέλω εγώ. Τι να το κάνω. Πιο αγωνιστικό αμάξι πάρε ένα άνθρωπο. Τζιπ θα πάρει. Α είχα κι εγώ ένα αγωνιστικό αμάξι με 180 άλογα. Δεν με χαλούσε. Τι να το κάνω. Δηλαδή εσύ τώρα 37 χρονών νέο. Παιδιά σκυλιά δεν έχει. Εγώ έχω παιδί, έχω και σκυλί. Πρόσεξε να δει. Σε καλά είναι να έχει ένα πόλο με 192 άλογα, 1200 κιλά. Όχι, φυσικά. 20.000. Πάρτε και μετά χειρισμένο. Δεν με χαλάει, φυσικά. Να τραβά μια Δευτέρα να μου γκρίζει εκεί να ευχαριστήσει. Φυσικά δεν με χαλάει. Βέβαια. Πάμε, Γιάννη μου, στου επόμενου κυρίου. Φυσικά δεν με χαλάει. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλώ τον. Εγώ είμαι στο. Εσεί είστε στο γραμμή, ναι, εσεί, ναι. Τι κάνετε. Εντύπωση. Ναι. Να, πρώτη φορά σα παίρνω τηλέφωνο. Ναι, από πού μα παίρνει. Ναι. Από Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ακούτε. Πολύ καθαρά, σας ακούμε. Από το Θεσσαλονίκη παίρνω, πρώτη φορά παίρνω. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, η Μαρμίτα πότε ξεκινάει. Η Μαρμίτα ξεκινάει 1 Σεπτεμβρίου. 1 Σεπτεμβρίου. Α, μάλιστα. Εγώ είμαι Αριανός. Εσύ είσαι Αριανός και γελάς. Καλά, καλά. Εντάξει, Αριανός είμαι. Σήμερα είχαμε την πρώτη προπόνηση. Πήγατε, την είδατε. Ναι, πήγα. Είχε 5.000 κόσμο, έτσι. Πόσοι νοματέοι ήταν. Ορίστε. Πόσοι νοματέοι, πόσοι Αριανοί ήταν εκεί. 5.000. Είχε 5.000, καλό σημάδι αυτό. 5.000. Αύριο πάω Άγιαξ, τι το βλέπεις. Εγώ. Για Άσο, εσύ. Άσο. Άσο να νικήσει Άγιαξ. Και ποιος θα νικήσει. Αν παίξουν αυτοί στην ευθεία ο Κρέσπο με τον Τζαβέλα, τι θα το παίξω δηλαδή, διπλό. Και τι να πω, ο κύριος που είναι δίπλα σου, ο κύριος Στέλιος είναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για μπασκετικός. Ναι, ναι. Είναι μπασκετικός και σε όλες τις ομάδες, ξέρει τα ρεπορτάζ από ΕΚΑΣΤ μέχρι Α1. Πήγε με την εθνική ομάδα στο τουρνουά που έγινε προηγουμένως πριν από μερικές μέρες. Πριν από 15 μέρες. Έχει εμπειρία μεγάλη στον μπασκετικό. Που χάσαμε την Κροατία. Χάσαμε την Κροατία, ναι, δυστυχώς. Ναι. Τι να πω, για τις μεταγραφές τώρα τι έχετε να πείτε. Μόνο το. Έναν παίκτη πήρε το Collins, νομίζω. Πήρε τον. Τον Cummings. Και... Το κάνουμε, ναι, το κόλλημα. Σύντομα, υπάρχει και ο Καβαδά. Έρχεται και ο Καβαδά λογικά, πρέπει να ανακοινωθεί. Θα ακολουθήσουν και άλλε μεταγραφέ. Ο Καβαδά ποιο είναι αυτό που διώχνει ο Ολυμπιακός και τον παίρνει ο Άρης. Ναι. Μάλιστα. Και μια ακόμα εδώ, ο Πάοκ τι μεταγραφέ έχει κάνει. Ο Πάοκ έχει κάνει 5 μεταγραφέ, τι είπαμε και νωρίτερα. Ο Γλυμιαδάκη, 2 Αμερικανοί, ένα Σέρβο. Και... Το είχε καταραμένη ακούω. Ναι. Εγώ είχα μιλήσει με έναν μπασκετβολίστα του ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να πω όνομα, τον έχω συναντήσει στο Κλικής. Μην το πεις, μην το ρουφιανέψεις. Ναι, ναι, στο Κλικής και μου λέει, άμα δεν δώσει λέει, λεφτά και ο Σαββίδης στο μπάσκετ, θα ναι. παλεύουμε λέει για 7 μιλόγου. Ένα τον φάνηκε από εκεί. Κατάλαβα ποιο λες, από Δέλτα αρχίζει. Ναι, μη. Αυτός. Ναι. Εντάξει, δεν είπε και τίποτα κακό ο άνθρωπος. Δεν είπε και τίποτα κακό. Δεν είπε και τίποτα κακό, εντάξει. Εντάξει, ναι, είπε, άμα δεν βάλει λεφτά ο Σαββίδης, είμαστε δύσκολα. Εννοούσε φυσικά ότι θα κυμανθεί το budget και οι πληρωμές στα ίδια επίπεδα. Αυτό δεν μπορεί να κάνει την υπέρβασή σου. Και λογικό δεν είναι. Λογικό είναι. Και ο Άρης που. Αν δεν είχε τον Νίκο τον Λάσκαρη θα ήταν δύσκολο.
Αν δεν είχε τον Λάσκαρη θα ήταν δύσκολα και ο Μπάγκο αν δεν είχε τον Ιβάν θα ήταν και αυτός δύσκολα. Γιατί, εντάξει. Εντάξει. Αυτό ήθελα να σου πω, να και αυτός πήρα. Να, πρώτη φορά πήρα. Χάρηκα που τα είπαμε. Θα τα πούμε. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σου φίλε μου. Έχουμε να δούμε την εθνική πολύ φέτος. Έχουμε αγροτικό αστέρα, έχουμε Άρη, έχουμε. Εσύ τα βλέπεις όλα. Τι να κάνω. Καλά και καλά κάνεις. Πάμε επόμενος κύριος. Τι να κάνω, δεν με παίρνει να μην τα βλέπω. Ό,τι προλαβαίνω να δω. Ναι, βέβαια. Πρέπει να έχω άποψη γενική. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, φίλε. Εδώ που λέ. Καλημέρα. Ποιος είναι. Κύριε Ραβδόπουλε, μ' ακούτε. Όπα, τις πιάτσες στα τερέκια. Έλα. Τι κάνετε, κύριε Ραβδόπουλε. Τι να κάνω, να είδα την πρώτη του Άρη, 5.000 κόσμος, ενθουσιασμός μεγάλος, ήρθαν οι μεταγραφές. Καλά θα πάει το έργο. Τι θέλατε, κύριε Ραβδόπουλε, να έχει πρώτη του Άρη. Ένα στο Ηρακλή ήταν 300 άτομα. Επαναστάτε Τζε Γκεβάρα με τα ασπροκόκκινα άστρα. Όχι, εντάξει, ενθουσιασμό. Μια χαρά, τι. 5 χιλιαρικάκια έτσι για την πλάκα. Για πλάκα, ναι. Τι να πω. Για πλάκα. Περπατώντας. 5 δεν είχαν ούτε άλλοι που κάνουν μεγάλη ομάδα. Όχι, δεν είχαν. Λοιπόν, 5 για την πλάκα. Δεν μου λέτε τώρα πάλι κι άλλο πρόβλημα βγάλατε σήμερα. Εγώ. Τι πράγμα είναι αυτό μέσα. Ποιο όμορφε. Τι πράγμα είναι αυτό με αυτό το ραδιομέγαρο το δικό σας. Τι έκανε το μέγαρο. Με αυτή την τριάρα του ΚΚΜ που έχετε εκεί πέρα. ΚΚΜ. Ναι. Λοιπόν. Τώρα σας ενοχλεί που ήρθε ο Διούδης στον Άρη που υπέγραψε. Καθόλου, ίσα ίσα είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Για το Διούδη λέω, πού ξέπεσε. Πισωγύρισμα για τον Πουεχτή. Εσύ τι λες ότι είναι. Γιατί να είναι πισωγύρισμα. Τι είναι, μωρέ, βήτα εθνική τώρα να πάει δηλαδή, να παίξει. Δηλαδή, για εξηγήστε μου τώρα δηλαδή. Δεν είναι πισωγύρισμα του ποδοσφαιριστή, ο οποίος φεύγει από τον Άρη όπως έφυγε. Δικηγόρε, πού είναι τα 250 χιλιάρικα για το Διούδη. Κανένας δεν μας είπε που πήγαν τα λεφτά, έτσι. Ναι. Τι γίνανε χωνάκια παγωτόκια, τι γίνανε κλέρ. Σουβλάκια και σουτζουκάκια. Σε αυτά τον Άρη γνωστά είναι, κύριε. Στο Λίχνο γίνανε και τα τρώγαν όλοι εκεί στον δρόμο προς Πηλαία, ε. Εκείνον τον δρόμο της αμαρτίας. Τουλάχιστον τα πληρώσαν, γιατί η διοίκηση παλιά έβαλε ένα φέση εκεί στο Λίχνο, έμαθα. Ναι. Και στον Καραβόμηλο. Θέλατε και Καραβόμηλο. Γιωργάκη, μαντήλι δεν είχατε να κλάψετε. Τον Καραβασίλη, τον Γιώργο, τον φίλο μου, τον βάλατε μέσα στον Καραβόμη. Ναι. Γιαννάρχες. Βέβαια. Πάει ο Πέρτης στο Πανιόνιο. Κάνει μια εκπληκτική χρονιά. Είναι να τον πάρει ο Ολυμπιακός, δεν τον παίρνει. Είναι να τον πάρει ο Πάοκ, δεν τον παίρνει. Ναι. Είναι να τον πάρει η ΑΕΚ, δεν τον παίρνει. Ναι. Γιατί δεν πήρανε τον ποδοσφαιριστή 23 χρονών, φέραρο ποδοσφαιριστή, όπως λέμε. Και στις αλάνες, ο Θαράλτης, ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, θα του κάνω ένα συμβόλαιο 3-4 χρόνια να οικονομήσει και το παλικαράκι 1 εκατομμύριο ευρώ. Ποιος θα του κάνει συμβόλαιο. Γιατί δεν το κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Ολυμπιακός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν θέλανε. Τον θέλανε. Βέβαια. Πώς τον θέλανε. Δεν τον θέλανε. Δεν τον θέλανε. Όχι. Λοιπόν, ήρθε ο άνθρωπος σε μια υγιή ομάδα πλέον καθαρή. Υγιή. Έχουν κλείσει και βέβαια. Υγιή. Αυτή τη στιγμή είναι υγιής η ομάδα. Τι στο νοσοκομείο μπήκε. Τι. Τώρα μπήκε στο νοσοκομείο, βγήκε από την εντατική, είχε και κρεβάτι τυχερή. Ήταν να πούμε, σώθηκε. Λοιπόν, του χρόνου θα κάνει πρωταθλητισμό για να βγει στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να κάνει. Τίποτα παραπάνω. Συγγνώμη, εσύ. Ρε Θόδωρε, τώρα. Για να βγει στην Ευρώπη. Ρε Θόδωρε, αν πες ότι είχαμε γιο εμείς, όπως ο μπαμπάς του Διούδη είναι φίλος μας. Είχαμε γιο τον Διούδη. Ναι. Και έφευγε από τον Άρη και πήγαινε, ας πούμε, ο άνθρωπος στο Βέλγιο. Ναι. Για τον ΑΒ λόγο δεν έπεσε βασικός, ερχόταν στον Πανιόνιο. Ναι. Έβγαζε εκείνη τη χρονιά. Ναι. Τώρα δηλαδή στο Ζάμπικ αύριο λες να με κεράσει ο Διούδης που ήρθε ο γιος του στον Άρη. Πικρό καφέ θα πει ο ανθρωπάκος. Κοιτάγαμε Κώστα μου όπως ναι. Το λες. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν θα πίναμε πικρό καφέ δηλαδή. Γιατί έχω γιο, θα κοιτάγαμε ναι. Να πάει το παιδί, όχι εμείς να εμπλακούμε, ο μάνατζερ του ρε παιδί μου. Ναι, πού να πάει το παιδί. Λοιπόν, να πάει το παιδί κάπου που μπορεί να πάρει λεφτά, μεγάλο συμβόλαιο, να είναι βασικό. Και δεν μπορεί να τα πάρει. Λοιπόν, αυτό ακριβώς λέω. Όταν τώρα τρεις ομάδες, οι οποίες αυτή τη στιγμή διαθέτουν ναι. Προέδρους με λεφτά. Ναι, δεν τον θέλουν. Μαρινάκης, Αβίδης, Μελισανίδη. Ωραία. Δεν τον παίρνουν τον τερματοφύλακα. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Ο οποίος είναι φερέλπης. Είναι. Πες μου σε ποια ομάδα θα πάει. Όχι, άλλο λέω εγώ. Συμφωνώ με αυτό που λες. Συμφωνώ με αυτό που λες. Αν πήγαινε πάλι πίσω στον Άρη, θα κερνούσαμε στο Ζάμπινγκ
του φίλου μα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο παππού. Εγώ δεν θα τον γυρίσω. Γνωρίζω τον άνθρωπο. Ναι. Καλά να είναι. Εγώ αύριο θα πάω στο Σάμπινγκ. Να δω, θα με κεράσει την πουγάτσα που θα δω. Απ' τη χαρά του. Για θα είναι κατήφη. Κατήφη. Επειδή ο παπά του Διούπη και ο ίδιο ο Διούπη είναι Αριανή. Πρόβλημά του είναι. Τι να κάνω. Λοιπόν. Θέλανε να δουν μια δεύτερη ευκαιρία στον Άρη. Αυτό είναι το πιστεύω μου, το προσωπικό μου πιστεύω, έτσι. Θα φάει γλυκό ψωμάκι τώρα, ναι. Του συνέδωσε ο κύριος Άρη. Θα χεστούν στο τάλιρο τώρα, ναι. Την ευκαιρία δεν θα χεστούν στο τάλιρο. Όχι, εγώ δεν σου είπα ότι θα χεστούν στο τάλιρο. Ναι. Δεν σου είπα κάτι τέτοιο προς Θεού. Δεν πιστεύω και κάτι τέτοιο, έτσι. Για να είμαστε σοβαρότερο, για να μιλάμε σοβαρά. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Απλά πιστεύω ότι επειδή η ομάδα περπατώντας ανέβει την κατηγορία, γιατί άκουγα τις προάλλες εκεί το φίλο σου για κάτι για τρίκαλα από όλων Αθηνών και αρχίζουν και τρέμουν οι γλουτοί μου, κοκκίνησαν από μέσα από την υγρασία. Φοβήθηκα τώρα, δηλαδή στάζω από κάτι ομάδες με 800 εισιτήρια και με 1000 ξέρω κτλ. Και σας έχω δηλώσει από τώρα, γιατί ό,τι σας είπα από την περσινή χρονιά για φέτος βγήκε, σας δηλώνω και ξανά από τώρα τις δύο ομάδες που θα ανέβουν άνετα την κατηγορία και θα έχουν διαφορά πάνω από 15 βαθμούς από το δεύτερο, εννοώ, δεύτερο κατάλαβες εννοώ, το group 3-4 κτλ. Είναι ο Άρης με τον Όφη. Γιατί πληρούν πολλές προϋποθέσεις. Έχουν κόσμο, έχουν τα γήπεδα, έχουν πολλά άλλα πράγματα από πίσω. Μια μεγάλη ιστορία που σέρνει κάθε ομάδα. Άσχετα αν καταποντίστηκαν και πήγαν εκεί που πήγανε. Αυτό είναι θέμα οικογενειακό. Πρέπει να το λύσουν οι οικογένειες αναμεταξύ τους. Και δεν πρέπει να πάει παρά έξω. Λοιπόν, κύριε Παρθενάκη. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Αυτό το... Αχ, γεια σου ρε Βάλιγκαρα, γεια σου ρε Δήμετρε. Λοιπόν. Ωραίες οι ξένες, δεν αντιλέγω μαζί σου. Στο. Οι γυναίκες είναι κορμιά, είναι μια προσωπικότητα άλλη. Άλλη προσωπικότητα. Είναι λίγο πιο high class κατηγορία. Πάμε σε λίγο πιο κυριλέ κατηγορία. Αλλά να σου πω κάτι, δεν έχουν αυτό το... Το κάτι της Ελληνίδας. Ένα σύζυγο που έχει η Ελληνίδα. Ρε, ναι, πώς. Απλά σε πιο μαζικό βαθμό είναι πιο... Ναι. Πιο... Να το, πώς να το πω, πιο ολοκληρωμένες. Υπηρέτησα ένα χρόνο στη Βοσνία. Ναι. Έκανα δύο χρόνια στο Κόσοβο. Είδα μπερδεμένες Αλβανίδες, γεννημένες δηλαδή από πατέρα Σέρβο και μάλλον Αλβανίδα. Ναι. Δηλαδή άλλη κατηγορία ρε παιδί μου γυναίκας, άλλο πράγμα, εντάξει. Είδες... Αλλά το τανατζίδικο της Ελληνίδας δεν το έχει. Είδες, εσύ που και πολιτικά έχεις συγκεκριμένη άποψη, έπιασες αυτό που είπα ρε παιδί μου, δεν το πήγες. Το κατάλαβα τι είπε αγόρι μου. Σωστός, σωστός. Θα σου πω ένα πράγμα. Θα σου πω ένα πράγμα. Ναι. Και για τα ακριβά αυτοκίνητα που λέει τώρα ο Κώστας, οι Βούλγαροι, εκείνο, το ένα, ναι, το άλλο. Ναι, ναι. Μην μπερδεύουμε τώρα τις οικονομίες των μεν τώρα με την οικονομία της χώρας τα τελευταία χρόνια. Όχι, όχι, δεν είπα το αντίθετο. Γιατί αν πάμε στην 20ετία πίσω, που όλοι είναι όπλου και παίρνανε το τσίπ το Τσερόκι, οι Έλληνες και γέμιζε Χαλκιδική. Έχεις δίκιο, έχεις. Με τσίπ Τσερόκι, οι Σέρβοι ερχότανε με λάντα και με ζάσταβα. Γι' αυτό είπαμε, τώρα το ζάσταβα το οδηγάω εγώ. Και ο άλλος αλλάξαν οι εποχές, αλλάξανε τα πράγματα. Φυσικά. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ό,τι θέλεις. Ρε εσύ Λάσκαρη με τόσα λεφτά που έχεις εκεί την Μπουμπουλίνα δίπλα. Έχεις προπονητή τον πρίφτη στον Άρη. Να, άκου τώρα. Άκου. Εγώ δεν τα έβγαλα το ποιο μυαλό. Ποιο θα ήθελες, ποιο θα ήθελες. Δεν θέλω ρε εσύ αυτόν τον άνθρωπο. Το δηλώνω εδώ και τρία χρόνια την πρέπει να αυτό σε λέω, ναι. Σεβαστό. Ο Κώστας το ξέρει. Το δηλώνω εδώ και τρία χρόνια, όχι τώρα. Ποιον θα ήθελες, ποιος θα σου γέμισε δηλαδή σε εισαγωγικά το μάτι. Γέμισε, κοίταξε, άκου τώρα, επειδή εγώ είμαι λίγο φευγάτος στο όλο θέμα, εφόσον λες ότι... Μου επιτρέπεις να πω κάτι, και να πεις ότι θέλεις. Βάσει αγωνιστικής αποτελεσματικότητας, δεν άξιζε να μείνει, δηλαδή τη δουλειά του δεν την έκανε σωστά. Όχι. Λες, εντάξει. Θα σου πω γιατί. Σε ακούω, με πολύ ενδιαφέρον, ναι. Επιχειρηματολογήσω. Φυσικά. Διότι σε τρία παιχνίδια που τον χρειάστηκαν. Ναι. Σε τρία παιχνίδια. Ναι. Να περάσω τον όμιλο επιπλέον. Να συνεχίσω δηλαδή στο Europa. Ναι. Και τα δύο παιχνίδια, ένα με τον Παναθηναϊκό και ένα με την ΑΕΚ, ο τύπος από το τρίτο προς τέταρτο δεκάλεπτο ροχάλιζε στον πάγκο. Ναι. Ήτανε καληνύχτας, μυρωδιάς. Δηλαδή δεν μπορεί να σε κερδίσει προπονητής που λέγεται Πεδουλάκης. Ναι. Δεν υπάρχει αυτός ο προπονητής. Ο οποίος επιλέχθηκε όμως να τρέξει τον Παναθηναϊκό τις επόμενες μέρες με πολύ ακριβές μεταγραφές όμως. Ναι, προσεχώς. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος Πεδουλάκης προπονητής. Ναι. Είναι ένα αρχαίγωνο προπονητικό κακέκτυπο ενός προπονητή. Δεν υπάρχει ο τύπος. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πίστεψέ με, δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, όταν χάνεις αυτά τα τρία σημαντικότατα παιχνίδια και ενώ σου δίνεται η ευκαιρία στα μέσα της περιόδου να βοηθήσεις την ομάδα με έναν ψηλό, δεν σου είπα να πάρεις το ψηλό, να πάρεις έναν ψηλό, ώστε να μην έχεις το πρόβλημα με το hacking και να μην το χάνεις
τα σημαντικότερα παιχνίδια. Εσύ είσαι Κουκουρούκου, πήγαινες από το περίπτωρο και αγόρασε την Κουκουρούκου την τέτοια. Όταν όμως από πίσω έχεις ένα background με λεφτά, ναι, τράπεζες, αυτό, πληρωμένα εκείνα, πληρωμένα όλα, οι διακανονισμοί, κυνηγάμε το Δαμιανίδη και καλά κάνουμε να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω. Εσύ δεν μπορείς να μου κρατάς το brief. Θέλω να σου πω ποιο θα ήθελα εγώ. Εγώ ξεφεύγω στην κατηγορία. Να πεις. Εγώ θα θέλω να πω ότι αν θες τον Άρη να τον κάνεις πρωταθλητή, να χτυπήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ακόμα και από τη φετινή χρονιά, θα πήγαινα στον Ομπράντοβιτς και θα τον έλεγα: τι παίρνεις αγόρι μου στη Φενέρμπαχτσε, δύο, και δίνω δυόμιση. Έλα πάρε και άλλα 6 εκατομμύρια μπάτσες και κάνω ομάδα. Δεν θες τον Ομπράντοβιτς γιατί ξεφεύγω. Θα πήγαινα στο, αυτόν που είχε ο Παναθηναϊκός πριν φέρει τον Πεδουλάκη, πώς το έλεγαν τον Ιουγκοσλάβο. Τον Τζόρτζεβιτς. Τον Τζόρτζεβιτς. Έλα τον Τζόρτζεβιτς αγόρι μου, τι παίρνεις, ένα εκατομμύριο. Ωραία. Πάρε ένα 200, πάρε και 6 εκατομμύρια και έλα κάνω ό,τι είναι να κάνεις. Άλλοι προπονητές αυτοί και στο προπονητικό στερέωμα το ευρωπαϊκό, και άλλο τώρα να μην φάω 70 πόντους από τον κόρυβο και να βάλω 72. Δεν με νοιάζει ο κόρυβος, ρε φίλε. Ούτε από τον Πατρόν, ούτε ο ΠΑΟΚ που με ένα παίχτη 4 χρόνια τον κάνω πανηγύρι μέσα έξω. Ναι. Δεν είμαι για αυτές τις ομάδες. Θέλω να κυνηγήσω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Να κυνηγήσω τα κεκτημένα να τα πάρω πίσω. Δεν μπορώ με το προσκυρήσεις τέλειο. Δεν γίνεται, ρε παλικάρα μου. Δεν γίνεται. Γι' αυτό φέτος πάλι θα είμαι μια μετριότητα. Τρίτος και τέταρτος να παλεύω με την άκρη και θα πάρει την τρίτη θέση. Απλά να σου πω κάτι. Οι μεταγραφές που κάνανε οι άλλοι ξεφύρανε πάλι. Να σου πω κάτι. Δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση πρωταθλητισμού. Οπότε νομίζω ότι ο Δημήτρης ο Πρίφτης για αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι. Άρα, καλά, ναι, θα κάνει. Άρα και τελειώνουμε, πάμε σε διάλειμμα γλυκόρα, ναι. Ναι. Ναι, να πρέπει να βγει και να πει ότι κύριοι, εμείς για 4-5 χρόνια κυνηγάμε τη συγκεκριμένη θέση, ναι, και θέλουμε να πάμε σε ένα επίπεδο άλφα μετά από 5 χρόνια. Φέτος είπε ότι θέλει να καλύψει τα χρέη που υπάρχουν. Δεν είναι και μικρή υπόθεση. Από του χρόνου το καλοκαίρι θα υπάρχουν άλλα δεδομένα. Τέλος, διάλειμμα. Διάλειμμα. 90-90-90-98-80-90-9-55 και 54-3-40. Εδώ είμαστε. Απεστράψαμε που λέει και ο Κανελάκης. Ναι. Όπως σήμερα είναι αντίσημο ο Κανελάκης, τι γέλιο ρίξαμε. Μπλε παπούτσι, άσπρη κάλτσα, κοντό παντελόνι ροζ, μπλε μπλούζα και του λέω ο άλλος, πώς είσαι έτσι, είσαι σοβαρός άνθρωπος. Ραπτοπουλίζεις λέει, Ραπτοπουλός λέει είναι κούκλος μπροστά σου, τι γέλιο ρίξαμε. Ρε τι γέλιο, ρίξαμε το μεσημέρι. Τα έχει αυτά λοιπόν, αυτά τα ωραία τα πράγματα. Κάτσε να πάρουμε τώρα τους φίλους εδώ στο τελευταίο μισάωρο να δούμε τι έχουν να πούν. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Να τόσο ο γιατρός από τη Βιέννη. Έχει πολλά να μας πει. Καλησπέρα. Έτσι. Καλημέρα και στο Φίλο Δίπλα, καλημέρα και στο Γιάννη. Γεια σου. Ραπτόπουλε, κάνε λίγο στην άκρη να κάνω μια ελαφρά μπασκετική κουβέντα. Κάνω πολύ στην άκρη. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν, φίλο μου το όνομά σου, ο Γιώργος. Τέλειος, καλησπέρα Γιώργος. Τέλειος Παρθενάκης, του Μέτρο Σπορ και του Μέτρο Σπορ. Συμφωνείς ότι έχει πάρα μα πάρα πολύ καιρό να βγει καινούριος πολύ καλός προπονητής σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Εννοείς άνευ εθνικότητας? Ναι, δεν μας ενδιαφέρει η εθνικότητα. Δηλαδή κάποτε θυμάμαι όταν ήταν ο Μάλκοβιτς, ο Μπράντοβιτς νέος, ο Ιμπρόθα στην Ισπανία. Υπήρχαν προπονητές. Τώρα ξαφνικά δεν υπάρχει κάποιος καινούριος. Γιατί ο Λάσα, ας πούμε, για μένα είναι ψηλοαστείο στη Ρεάλ και ο Πασκουάλ ακόμα χειρότερος. Ναι, ο Πασκουάλ δεν είναι τόσο άξιος προπονητής, ούτε ο Λάσο. Ο τελευταίος μεγάλος που βγήκε είναι ο Μεσίνα. Έτσι δεν είναι? Συμφωνώ, αλλά πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Γιατί και ο Μεσίνα, όταν έφυγε από την Τζέσεκα, είχε καθοδική πορεία. Και αστεία τύπου Πέταρ Σκάνση ή Νέβεν Σπάχια ή οτιδήποτε, θεωρώ ότι είναι σαφώς κατώτερη. Σίγουρα. Δεν έχει κάποιον ονομαστό μια σχολή η οποία είναι τόσο γνωστή όπως είναι η Ισπανική, η Ιταλική, η Σέρβικη. Έτσι δεν είναι? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν βγαίνουν προπονητές. Δηλαδή, αν δεις στον ευρύτερο κύκλο των καλών προπονητών, θα βάλεις ας πούμε τον Πιανιτζιάννη αυτή τη στιγμή, ναι, ο οποίος δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Θα βάλεις το δικό μας τον Τρινκέρι, τον οποίο τον διώξαμε κακήν κακός. Δηλαδή δεν έχεις κάποιον που να πεις αυτός είναι, ρε παιδί μου. Ναι. Και αν δεις και οι top ομάδες, δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερα καλό προπονητή. Υπάρχει σίγουρα ο Μπλατ που είναι κορυφή, υπάρχει ο Μπράντοβιτς, αυτούς τους ξέραμε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Προσωπικά εγώ βλέπω τους νέους προπονητές, γιατί το μπάσκετ μου αρέσει παρόλο που δεν έπαιξα ποτέ, μου αρέσει να το βλέπω.
Θεωρώ ότι από τη στιγμή που οι νέοι προπονητές μπήκαν στη διαδικασία κουστούμι, γραβάτα και τζέλ στο μαλλί, χάσαν τον δρόμο τους, όσο για να αυτό ακούγεται τυποποιημένο. Ναι. Δεν μπορώ δηλαδή να βλέπω αυτό το πράγμα που βλέπα στη Θεσσαλονίκη σε εσάς, τον κύριο Λάιο παλιότερα, τον κύριο Πιλαφίδη, τώρα το δικό μου το Σφερόπουλο γιατί είμαι Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι την έχουν δει πολύ τη μάνατζερ, πολύ αμερικάνικο στυλ και δεν είναι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν στεριώνουν. Ναι. Κοίτα, αυτή δεν ξέρω εσύ τα ξέρεις καλύτερα, εγώ απ' έξω ό,τι βλέπω. Αυτή τη στιγμή θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, κάποιος με τόσο μεγάλο βεληνικές. Όπως δηλαδή θα ήταν ένας Μεσίνα, ένας Σίβκοβιτς, ένας Ομπράντοβιτς που έχουν γράψει ιστορία. Εντάξει. Συμφωνώ, αλλά θα πεις αυτά τα τρία ονόματα τα οποία μεσουρανούν 20 χρόνια. 20 χρόνια. Άντε να βάλεις τον Πίνι Κέρσον. Ναι. Μετά δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, ναι. Εδώ και 15-20 χρόνια. Και εδώ ήρθαν να κολλήσουν, ρε παιδί μου, στο κενό αυτό Έλληνες προπονητές οι οποίοι ήταν καλά δασκαλεμένοι, δουλεμένοι. Και ακολουθούν μια ιεραρχία στη δουλειά τους. Βλέπεις ότι ανελήχθηκαν, ρε παιδί μου, σε σημαντικές θέσεις προπονητών. Τώρα, δηλαδή, ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι στην Μπαρτσελόνα. Ο Δημήτρης Ιτούδης είναι στη ΣΚΑ Μόσχας. Ο Φώτσος Κατσικάρης πήγε στη Λοκομοτίβ. Ναι, μπράβο, επειδή είπες για τον Κατσικάρη. Επειδή φαντάζομαι που παρακολουθεί τον μπάσκετ χρόνια. Αυτός ο έρημος ο Καζάουσκας που έφερε και μετάλλιο, το τι κράξιμο είχε φάει. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ο Κατσικάρης και παλιότερα ο Ζούρος. Που τα κάνανε να μην πω πώς. Γιατί δεν τολμάει κανένας να πει κουβέντα, επειδή είναι Έλληνες. Μιλάμε για την εθνική, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εννοείς γιατί. Εννοείς γιατί εκδιώχθηκαν προπονητές της εθνικής. Εννοείς γιατί έφυγαν προπονητές της εθνικής ομάδας που αργότερα κάναν πολύ καλή δουλειά, όπως και ο Τρικέρι. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Ο Καζλάουκας ως προπονητής της εθνικής ομάδας έφερε μετάλλιο σε ευρωπάσκετ. Ναι. Και τον βρήσανε, τον κυνηγήσανε. Το Ζούρο που δεν έκανε τίποτα και τον Κατσικάρη που τα έκανε ακόμα χειρότερα, δεν το λέει να πει κανένα κουβέντα. Τι είναι αυτή η μασονία. Μασονία. Να πείστε το δηλαδή αυτό. Να σου πω κάτι. Δεν είναι θέμα μασονίας. Εγώ αυτό που είδα και στην Ιταλία το θεώρησα, ρε παιδί μου, λογικό για τη δικιά μας την χώρα να δείξουμε μια αλφα ενότητα σε μια δύσκολη στιγμή γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ. Το να κράζουμε και να προσάπτουμε χαρακτηρισμούς ή άλλου είδους καταστάσεις δεν είναι αυτή τη στιγμή αποδοτικό. Βέβαια θα καταγράψουμε τα κακό σκήμενα, γιατί και ο ίδιος ο Φώτης ο Κατσικάρης όταν ερωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα με την Κροατία έδειξε και αυτός ότι καθαρά η δική του παρουσία θεωρείται ανεπιτυχής. Εντελώς ανεπιτυχής. Ναι. Όμως δεν εστιάζω στο αν είναι επιτυχής ή όχι. Εστιάζω στην αντίδραση από την Ομοσπονδία και από τον κόσμο. Ο Τρινκέρι είχε την ίδια αντιμετώπιση με τον Κατσικάρη που απότυχαν και οι δύο. Όχι, δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση. Το τι άκουσε αυτός ο Χριστιανός δεν το συζητάμε δηλαδή. Ψυχολογικά προβλήματα θα πρέπει να έχει αν μπορούσε να διαβάσει το τουρνουά. Γιατρέ, πότε θα έρθεις? Οκτώβριο, Κώστα μου, Οκτώβριο. Γιατί ρε σκύλε, Οκτώβριο? Γιατί βαφτίζει ο αδερφός μου τη μικρή του κόρη και τότε θα κατεβώ. Εντάξει, ευκαιρία είναι. Ωραία. Παρεμπιπτόντως, επειδή μιλούσατε για γυναίκες, με παίρνει λίγο ακόμα ή έχεις κόσμο στη γραμμή? Ναι, αυτός έλεγε ότι πήγε στην Χαλκιδική, λέει, και ξεπλάγει από το DNA των ανατολικών γυναικών. Εγώ τον άκουσα. Κοίτα, και κατέθεσε την άποψή μου. Επειδή ζω χρόνια ναι. με ανατολικό Ευρωπαία, μπορώ να πω τα εξής. Α, η γυναίκα σου είναι ανατολικό Ευρωπαία? Δεν είναι γυναίκα μου, είναι σύντροφος. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Είναι από Τσεχία. Ναι. Τσέχα είναι, μάλιστα. Ναι. Τσεχοσλοβάκα. Ωραία. Ναι. Τσεχία, τσε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σλοβάκια δεν το λέμε δυνατά γιατί δεν υπάρχει πλέον ναι. και ναι. κοιτάει στραβά. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι επειδή βλέπω έχουν πάει κάποιες φορές στην Ελλάδα, στο πατρικό μου κτλ. Είναι ότι πολλές φορές πολλοί άνθρωποι, είτε γονείς είτε οτιδήποτε, προσπαθούν την ξένη γυναίκα, ανεξαρτήτως από το που είναι, να την ελληνοποιήσουν. Oh. Αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να κάνει ο άντρας είναι να μπει κάπου ανάμεσα και να επιτρέψει στη σύντροφό του να γίνει όσο Ελληνίδα θέλει εκείνη, όποτε θέλει εκείνη φυσικά, και φυσικά, όπως φυσικά. Θέλει εκείνη. Δηλαδή, θέλεις να πεις Ελληνίδα πάρεις, ξένη πάρεις, το καριολίκι δηλαδή από τους γονείς δεν το γλιτώνεις. 100% και από τους υπόλοιπους. Άρα, με άλλα λόγια, μου λες ότι είναι καριόλες οι Ελληνίδες παιδερές. Αυτό μου λες. Όλες οι πεθερές είναι, αλλά δεν το λέω. Όλες οι πεθερές είναι καριόλες. Λες εσύ, εγώ δεν από είπα τίποτα. Και πέρα, δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Ναι, ναι. Δεν σε βλέπω καλά. Φιλιά. Παντού υπάρχουν και εξαιρέσεις. Φιλιά, γλυκό αγόρι. Φιλιά, γλυκό αγόρι. Λοιπόν, ναι. Παιδιά. Φιλιά, γλυκό αγόρι. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ναι. Λυπάμαι, μου λυπόμαστε τους νέους ανθρώπους. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Αυτός εκεί, ο γιατρός. Ναι. Χαίρετε. Καλημέρα. Δεν σε βλέπω καλά, Κώστα. Καλησπέρα. Για να μας μηνύσουν οι πεθερές και θα αποδείξουμε στο δικαστήριο αυτό που είπαμε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Έλα. Ωραία συζήτηση για τις γυναίκες που
να πάρουμε τους γαμπρούς και τις νύφες στο δικαστήριο 8.000 άτομα. Και άμα τολμήσει η δικαστής να με καταδικάσει, εγώ του βγάλω το καπέλο. Είδε όμω ο άνθρωπο. Κοινή γνώμη. Θα μιλήσω ελαφρώ για τον Πάουκα, πω και δύο κουβέντε. Δεν ακούω, ρε φίλε, δεν ακούω. Πιο γρήγορα, πιο δυνατά φώναζε. Μιλήσατε για τις γυναίκες. Αυτός μίλησε, εγώ τι να μιλήσω. Αυτός μίλησε. Μπράβο, ωραία. Shame on me. Λίγο για Πάουκ, α μιλήσω δύο λεπτά για γυναίκες. Γρήγορα όμω. Ναι, πε τα όπω θέλει. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί όλοι την έχουν δει ότι θα πάμε το καλοκαίρι να γνωρίσουμε γυναίκες. Γενικώς αυτό είναι στους Έλληνες. Θα έρθουν τα καραβάνια με τις Ευρωπαίες Βαλκάνιες και εμείς θα πάμε να κάνουμε γούστα. Για μένα ο άντρας ο Έλληνας, ο οποίος περιμένει ένα με δύο μήνες το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, να πάει να... Τώρα αυτό κατάλαβες από το... Γιατί... Αυτό κατάλαβες από το φίλο μας εδώ δίπλα. Όχι, εγώ φίλο μου δεν είπα αυτό που λες. Δεν είπα αυτό που λες. Δεν το πήγα στο ερωτικό ούτε στο σεξουαλικό. Αυτός μίλησε γενικότερα για την... Είναι μόνος μου. Δεν χρειάζεται. Εγώ δεν είπα τι είπε ο φίλος. Εγώ λέω τι έχω καταλάβει. Αλλά αυτό που λες ίσως να εμπεριέχεται και σαν διάσταση στο γενικότερο που λέω εγώ. Ο Έλληνας άντρας περιμένει να συνουσιαστεί καλά δύο μήνες το καλοκαίρι. Ο άντρας που περιμένει δύο μήνες να κάνει σεξ λοιπόν το καλοκαίρι είναι ανίκανος τον υπόλοιπο χρόνο. Για μένα δεν νοείται τέτοιος εραστής. Πάμε τώρα λίγο στον πάγο για να φύγουμε. Δεν είπα αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα όμως. Εγώ είπα εγώ τι είπες αυτό. Εντάξει. Το λέω σαν ένα συμπέρασμα καλοκαιρινό. Ωραίο. Για την πλάκα μας. Φυσικά. Είπα εγώ τι είπες κάτι. Πάμε για τον πάγο. Μάλιστα. Εδώ θα είναι οδυνηρό λίγο το πράγμα. Θα είναι οδυνηρό γιατί. Εάν πριν 6 χρόνια είχα 10 παίχτες προσωπικότητες και καλούς παίχτες, Κοντρέλας, Σορλέν, Λίνο, Βιερίνια, τον Γκαρσία, τον Βιτόλο, τον Ίβιτς και τον Ίβιτς. Βέβαια, δεκάρι. Με προσωπικότητες, καλή ποιότητα και ήδη 2-3 χρόνια στην πλάτη του συνοχή, τώρα έχω άγνωστους που δεν τους ξέρω, δεν έχουν συνοχή, δεν με έχουν αποδείξει ούτε την ποιότητα, ούτε την προσωπικότητα. Αν λοιπόν πριν 6 χρόνια, με καλή ομάδα προσωπικότητες και συνοχή, ήμουν στο τσίμα-τσίμα, φέτος χωρίς αυτά, πραγματικά θα είναι οδυνηρή η κατάληξη που θα έχει. Πιστεύω, σαν Μπαουκτζής, να μην φάω πάνω από 5. Μέσα στον Άγιαξ. Δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή. Μηδέν. Είμαι στο μηδέν. Όσο πριν 6 χρόνια. Ναι, αλλά συγγνώμη, έχεις δίκιο, αλλά και ο Άγιαξ είναι χειρότερος. Ναι. Προσωπικά. Ναι, είναι λίγο χειρότερος. Είναι λίγο χειρότερος και ο Άγιαξ από εκείνον τον Άγιαξ που είδαμε εκεί. Ναι. Είναι Άγιαξ. Είναι μια ομάδα, αν την είδες στο 2-2 που έφερε το προηγούμενο μάτς, μια ταχύτατη, δυναμική ομάδα. Που το μάτι σου έτρεχε, δεν την προλάβαινε το μάτι σου. Προσωπικά, σαν Μπαουτζή, δεν με νοιάζει θα γίνει με τον Άγιαξ. Καθόλου. Ό,τι και αν γίνει. Προσωπικά, σαν Μπαουτζή, με νοιάζει τι θα γίνει τον Οκτώβριο. Α. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η Ευρώπη. Δεν σε νοιάζει εσένα. Μόνο ναι. Για το Θεαθήνα. Τον Οκτώβριο, γιατί τον είπες. Γιατί είπες τη λέξη Οκτώβριο. Κατάλαβα. Πρώτα, κατάλαβα εγώ, ναι. Είσαι τσάκαλος, ναι, είσαι τσάκαλος. Μόνο εκεί με ενδιαφέρει. Είσαι τσάκαλος, ναι. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ. Να καλό πάρουμε βράδυ, Γιάννη βράδυ. Και αυτόν, και είναι έξι στη γραμμή, να μιλήσουν και οι έξι, πέντε είναι, πέντε. Και οι πέντε, πριν αποχωρήσουμε και παραδώσουμε τα σκύπτρα στο Γιάννη Χιλιτίδη. Καλημέρα. Αδούπουλε. Έλα, φίλε. Τι σε νοιάζει, ρε, τι δουλειά κάνει ο πρόεδρος, ρε. Ποιος πρόεδρος? Ένας είναι ο πρόεδρος του Ηρακλή, ρε. Ναι. Ό,τι θέλει κάνει, ρε. Ναι, ρε. Ούτε η μαμά του δεν ξέρει τι δουλειά κάνει, ρε. Κάτω τα χέρια του. Του μπέκαρε για τον πρόεδρο, ναι. Βρε. Ναι. Δεν μου λες τώρα. Δεν μου λες τώρα. Εάν ο Κοντονής ερχόταν και έλεγε πριν δύο χρόνια ότι ο Παπαθανασάκης είναι μούφα και απαγορεύεται να πάρει τον Ηρακλή, τι θα λέγανε οι Ηρακλήδες? Κάτσε τα χέρια, ναι, από ναι, τον ναι, πρόεδρο, ναι. Κοντονή. Όσο ανέβαινε από τη Β' στην Α. Τώρα όμως. Τώρα δεν είναι καλός. Κοντονή, διώξτε τον! Κοντονή, διώξτε τον! Ναι, ναι, καλά, ρε. Πώς τον αφήσανε, ρε, και πήρε ενημερότητα, ρε, και πώς τον.
Και πού είναι ρε να τον ψάξουνε ρε, που δεν ξέραν τι δουλειά έκανε ρε. Εσείς γιατί τον ψάξατε ρε. Ποιο να. Εσείς, η Ηρακλήδης, γιατί δεν τον ψάξατε. Α, ναι, τότε σύμφερε, τώρα δεν σύμφερε. Δεν σύμφερε. Τώρα τι να ψάξουν. Έτσι. Τώρα ούτε αυτό δεν μπορούν να βρουν. Έτσι. Δεν μου λες. Ναι. Τον Πεχτάρα θα τον βάλει να παίξει τζάμπα τον Μπέρνι, να είχαμε να λέγαμε. Ποιος είναι ο Πεχτάρας? Ο Περέιρα είναι ο Πεχτάρας. Περέιρα λέει ο Ήβιτς έχει 4 κιλά παραπάνω. Και ο Μπίζεσβαρ έχει 5. Α, ναι. Ο Περέιρα έβαλε κιλά. Έτσι λέει ο Ήβιτς στους ρεπόρτερ. Εγώ πιο δυνατό τον είδα. Έτσι είπε ο Ήβιτς στους ρεπόρτερ. Εγώ στη ζυγαριά δεν τον ανέβασα πάνω. Έτσι είπε ο Ήβιτς. Για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι τον έκοψε και τον έκανε κτλ. Κοίταξε, δύο είναι οι Πεχτάραδες, έτσι. Ένα είναι ο Τζαβέλας και ένα είναι ο Περέιρα. Τελείωσε. Ναι, αλλά δεν χωνεύονται ο ένας με τον άλλον. Ναι. Τι να κάνω. Εγώ πάντως γουστάρω να παίξει και να παστελώσει γκολάκι ο Περέιρα. Και γουστάρω να το δω να πούμε. Όσοι λένε ότι ο Περέιρα δεν ταιριάζει το στυλ παιχνιδιού του σε αυτό το μάτς, να παρατήσουν τα μικρόφωνα, τις πένες και να πάνε να κάνουν άλλο επάγγελμα. Λέω εγώ. Λέω εγώ. Ο Περέιρα. Δηλαδή είναι ο Κουλούρης ταιριαστό σε αυτό το μάτς. Ναι. Τώρα μην τρελαθούμε ότι υπάρχει εμπειρία μεγαλύτερη από τον Περέιρα τώρα και Κουλούρης και. Εντάξει. Και είναι και γρήγορος ο Περέιρα, έτσι. Και γρήγορος και τεχνίτης και εκτελεστής είναι. Τι θες. Και σε πρώτο χρόνο σκοράρει σαν τον Κλάους, ό,τι γουστάρει. Έτσι ακριβώς. Πολυεργαλείο είναι. Πλάκα κάνετε. Κάποιοι δεν το βλέπουν. Τι να κάνουμε. Άμα το φέρανε και δεν το βάζει ούτε βασικό, αν όχι βασικό, αν δεν το βάζει σε τέτοια παιχνίδια. Εάν προηγείται ο Κουλούρης του Περέιρα στην ομάδα, είναι δάκτυλος Αθηναϊκού. Κοίταξε, ο κάθε προπονητής έχει τις αδυναμίες του. Ο Ήβιτς τον είχε στην ΚΑΠΑ 18, να πούμε, και θέλει να τον ανεβάσει τώρα. Ποιο να έχει στην ΚΑΠΑ 18? Τον Κουλούρη. Ο μόνος Κουλούρης που μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ είναι ο Κίμωνας και αυτός είναι σε προχωρημένη ηλικία. Επόμενη γραμμή, φιλιά. Μόνο αυτός είναι μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτσο αύριο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, οι άλλοι αύριο παίζουν Champions League και ασχολούνται πάλι με τον Ηρακλή. Ναι, δε, να μην χάσουν τον Ηρακλή. Ναι. Οι άλλοι από δίπλα με τα κίτρινα. 5.000 μαζέψανε. 5.000. 2.000 έγραφε ρε, στο Metro Sport. Στο Metro Sport 2. Διαδόση. Γιατί είχαν 5.000 σήμερα. Έτσι είπε ο Χρυσαυγίτης. Εγώ δεν ήμουν άνθρωπο. Αφού επέστρεψαν στη φυσική του θέση. Ποια είναι η φυσική του θέση? Η Β' Εθνική. Έλα. Και αυτό είχαν 5.000. Έλα. Ναι. Αυτοί δεν κάνουν ομάδα ρε. Reunion κάνουν με τον Τάτο, τον Διώδη, τον Ετούλη. Που βάζει τείχος. Η μπάλα περνάει από πάνω. Ναι. Καλά, για τον Ιούδη είναι οπισθοδρόμηση μεγάλη. Είναι, ναι, δηλαδή. Είναι κακό για τον Ιούδη να γυρίσει πίσω. Ναι, και τον άλλο, τον Μπούρμπο. Ο Μπούρμπο είναι 37 χρονών. Ρε ο Μπούρμπο είναι 35-36 χρονών. Έχει, ναι. Γι' αυτό τον Άρη είναι καλός. Τώρα να είμαι εγώ τώρα Διούδης. Να πάω στο Πανιόνιο να βγάλω πρωτάθλημα καλό. Να φάω όλους τους τερματοφύλακες που είχε καλούς τερματοφύλακες ο Πανιόνιος. Να τους φάω. Και να μην με πάρει ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Να μην με πάρει Τρίπολη. Εντάξει, έχεις μια δόση αλήθεια τώρα σε αυτό που λες. Άσχετα με την και ομάδα. Και να με πάρει ο Άρης, βίτα τη. Άσχετα με την ομάδα. Και είδα χαρούμενος τώρα εγώ ότι γύρισα πίσω. Σε ποιον Άρη γύρισα? Έλα, ρε, δεν στον Άρη δηλαδή τώρα. Το μεγάλο, στο Καρυπίδη τον Άρη γύρισα. Θέλουν και τον Παντή να πάρουν. Δεν υπάρχουν. Να μιλήσω τώρα λίγο για μπάσκετ. Για μπάσκετ θα μιλήσεις. Ναι. Ηρακλειδιά, εσύ να μιλήσεις για μπάσκετ. Ναι. Σου παραχωρώ τη θέση. Στο Ιβανόφιο φέτος θα γίνει χαμός. Ναι, βλέπω μια γενικότερη καλή αντίδραση. Ναι, πήραμε τον Καλούδη, πήραμε Τότσικο. Εσύ είσαι Ηρακλειδέας. Ναι. Ωραία. Καλούδη τον Αριανό πήρατε. Σας κάνει ομάδα. Ποιον Αριανό, ρε. Δεν στα πάνε καλά. Δεν μετά πάνε. Λοιπόν, δεν μιλάω τώρα μαζί σου για μπάσκετ. Α, συγγνώμη. Απαξίες, ναι. Εντάξει, ρε. Ναι. Μην του λες τέτοια για τον πληγώσεις τώρα βραδιά. Ναι, όχι, δεν έχει δίκιο. Εγώ φοβάμαι φέτος μόνο τον Πανιόνιο. Βλέπω. Η αλήθεια είναι αντίπαλο δέος σαν τον Ηρακλή και από άψη ιστορίας. Ναι, και ναι, από άψη πήρε κόσμου. Καλούς παίκτες και αυτός. Πήρε τον Πελεκάνο, πήρε ποιους άλλους πήρε. Πήρε τον Καρίδα, τον Σάκη. Ναι. Και έποτε και άλλα, πόσο ξέρω.
Ο Ταπούτος πόσο χρονών είναι? Ο Ταπούτος είναι νομίζω το 82, αν δεν κάνω λάθος. Είναι σε καλή κατάσταση, προπονείται όσο μπορεί. Ακούγεται πολύ ότι τον πάρουμε. Έχει μια πρόταση από την Ιταλία με καλά λεφτά. Θα πάρετε τον Ταπούτο 34 χρονών, 37 τον Κακαλούδι. Εντάξει. Με αυτούς ανεβαίνει. Ο Φάρος με αυτούς ανέβηκε φέτος. Έτσι είναι, καλά τα λέει. Έτσι είναι, καλά έτσι τα λέει. Μάλιστα. Ανάλογο ρόστερ είχε θέλει. Εμπειρία θέλει. Εμπειρία. Μια καλή πορεία στο κύπελο σαν το Φάρο φέτος μπορούμε να την κάνουμε. Δεν νομίζω ότι είναι. Εντάξει, όχι τελικό, πιο εκεί, μη τελικό. Ναι. Μπορούμε. Δεν νομίζω, είναι δύσκολα. Ωραία. Δύο ανεβαίνουνε. Δύο, αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν είναι. Έχει τα φάσα στα κόφερ, προφανές ότι θα ανέβει και ο τρίτος γιατί υπάρχουν ομάδες που θα δηλώσουν αδυναμία. Εκτός αν υπάρχει ρε παιδί μου πιο καλή οικονομική συγκυρία. Ναι. Γιατί ακόμα σκέψω ότι και η Φυσιά και η Τρίκαλα δεν είναι σίγουρα για. Μ' αρέσει ρε Ηρακλειδέα. Που έχει τέτοιο όραμα για την ομάδα σου που κάθεσαι και μιλάς για τον μπάσκετ του Ηρακλή στην Α2. Εγώ, άμα θέλεις και για Βόλους. Ναι, ναι, καλά, και για Τάβλια, άμα θες και για Σκάκι. Θες να μιλήσουμε ό,τι θέλεις. Και στην Κολύμβηση πήραμε πρωτάθλημα. Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Δεν το μάθες. Και στο κρίκετ θα πάρετε. Βέβαια. Ρε στο ράγμπι που σε έλεγα την άλλη φορά τώρα. Στο ράγμπι δύο ομάδες είναι, η μία θα πάρει το πρωτάθλημα, η άλλη θα βγει δεύτερη. Ποια είναι η άλλη? Ξέρω εγώ, μία από το Εγάλιο είναι, από πού είναι μια ομάδα. Μία είναι το Εγάλιο, μία εμείς. Δύο ομάδες παίζουν στο πρωτάθλημα του Βόλου. Ποιο βόλεϊ? Στο ράγμπι. Τι ποιος? Με γλυκώνει ζωή χωρίς. Στο ράγμπι, πάτε και βλέπετε και ράγμπι. Γιατί εσύ δεν βλέπεις ράγμπι? Τι να δω ράγμπι ρε φίλε, άντε. Όλοι οι Έλληνες πολίτες ράγμπι βλέπουν. Ναι, 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 ναι. Άντε καλά τώρα με τον Μπασά, αμυντικό χαφ. Τι αμυντικό χαφ ρε, αμυντικό χαφ Ανδρεόπουλος, παιχτάρα είναι. Ναι, ναι, ναι. Πού τον είδες εσύ που είναι παιχτάρα? Τον Ανδρεόπουλο, πας καλά. Πού τον είδες που είναι παιχτάρα? Προετοιμασία με την ΑΕΚ έκανε. Έκανε με την ΑΕΚ προετοιμασία και είναι παιχτάρα. Δηλαδή τον πέταξε έξω η ΑΕΚ με τις κλωτσίες και τον πήρες εσύ, καλά είσαι. Τον πέταξε για άλλο λόγο τον πέταξε. Γιατί τον πέταξε, για να μάθω. Γιατί δεν χωρούσε στο ρόστερ. Δεν χωρούσε στο ρόστερ και θα πάει σε μικρή ομάδα. Εντάξει. Ποια είναι η μικρή ομάδα? Εσύ είσαι, εγώ είμαι, τι. Μικρή ομάδα είναι ο Ηρακλής. Και αφού τον πέταξε τον Ανδρεόπουλο και ήρθε σε σένα, τι είσαι εσύ δηλαδή? Άσε τώρα τον πρόλογο. Τι πρόλογο να σε πω ρε, τα αγάρι. Τι πρόλογο να σε πω. Δεξί μπακ ποιος θα παίξει ο Ηρακλής φέτος? Καραγκούνης. Ο Καραγκούνης. Ο Κυριακίδης θα παίξει. Μάλιστα. Ναι, ο Χουάντερσον σήμερα. Τι έκανε? Πληρώθηκε και μένει, έρχεται Ολλανδία. Τελείωσε. Ζάχαρη. Και ο Μπουκουβάλας έχει ακόμη μία μέρα. Θα πάει στα Γιάννενα, ο Μαντουβάλας θα πάει στα Γιάννενα. Α, ήταν εσύ που έλεγες ότι ο Μπουκουβάλας δεν έχει προτάσεις. Βέβαια, από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, όλοι τον πήρε, ΠΑΟΚ. Έλεγες, γιατί, αφού έχει προτάσεις από άλλες ομάδες. Θα πάει να παίξει αναπληρωματικός στον Μπας Γιάννενα, δεξί μπακ. Όχι αναπληρωματικός, κανονικός. Άντε, καλά, άμα τον δείξει. Ποιος παίζει εκεί, ο Καρανίκας, δύσκολα θα τον φάει. Ναι, Ευρώπη παίζει ο Πάσο. Δύσκολα. Καλά, τι είναι, Ηρακλής είναι μικρή ομάδα, Ευρώπη παίζει, τι είναι. Γελάσαι. Πάμε στον επόμενο, καλημέρα. Άντε, ρε, φύγε από εδώ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσείς είστε, κύριε. Καλησπέρα σας. Ναι. Κώστα. Μάλιστα, κύριε. Πες στον κύριο που είναι ανύπαντρος ακόμα, στα 37 του, να προσέξει. Τι να προσέξει. Γιατί αν πάρει Ελληνίδα, εγώ φέρει πριν παντρεύτηκα 30 χρονών. 30, τώρα πόσο είσαι? 30 χρόνων παντρεύτηκα. Τώρα πόσο είσαι? Τώρα είμαι 80, άστα. 80 είναι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Για να μας πει ο έμπειρος, να σου πει τι θα κάνει. Είμαστε όλοι αυτιά, όλα αυτιά. Είμαστε όλοι αυτιά, ναι. Βεβαίως έμπειρος. Έτσι. Είχα 5 χούλια και μετά μου τα έκανε με τη στάση της 15, να μην σου πω 20. Τα χούλια τα άσχημα τα έκανες παραπάνω. Ναι. Τα έκανα παραπάνω, βεβαίως, με τη στάση της. Δηλαδή τι, συγγνώμη, όταν λες τη στάση, τι ακριβώς πάνω κάτω έκανε, δηλαδή, γρίνιαζε, τι σε έκανε? Όταν λέω με τη στάση της, μετά έκανε παραπάνω. Εγώ ήμουν ένας παιδαράς, να μην περαθεολογήσω. Όχι, μία φορά. Ένα 86, ωραίος. Είχα δουλειά με γυναίκες, μαναβική. Μανάβης, ναι. Μανάβης. Ωραίος. Έβγαζα καλά λεφτά. Όνομα, ναι. Όνομα και πράγμα δηλαδή, ωραίος. Μανάβης. Ωραίος, για πες. Ναι, ωραίος. Ναι. Λοιπόν, και σου λέω ότι είχα 10 χούλια, μου τα έκανε 20, 30. Με τη στάση της. Τη στάση δηλαδή. Ναι, ας προσέξει. Τι ξένοι, οι ξένες μου φαίνεται ότι είναι πιο καλύτερες, γιατί έχω δουλέψει με ξένες. Και με Ιουγκοσλάβες και με Ρουμάνες, ξέρω εγώ. Ναι. Πούλουσα κάποτε στον δρόμο σε τουρίστες. Ναι. Ξέρω και λίγο τη γλώσσα. Ναι. Είναι ναι. Πολύ ωραίες. Τώρα η γυναίκα σου πού είναι? Εδώ είναι η γυναίκα μου. Σ' ακούει τώρα που τα λες αυτά? Δεν με ακούει, είναι λίγο στο κρεβάτι, αδιάθετη.
Τι έχει. Α, είναι αδιάφορο. Ναι, εντάξει, ωραία. Ναι, περαστικά. Ναι, ναι, ωραία. Κώστα. Ναι, πες μου. Ναι. Αλλιώς θα τραγουδάει το τραγούδι χαράμισα τα χρόνια μου που βρίσκομαι κοντά σου. Δεν μου λες τώρα, σε κάνω μια ερώτηση τώρα. Έτσι. Ναι, συγγνώμη. Και καλά τα λες, αλλά να κάνω κι εγώ την ερώτηση. Ναι. Τώρα εσύ 80 χρονών, 120 να πας, εγώ λέω. Παραπάνω από τον Πατακό. Ναι. Ναι. Άμα σε πιάσει μια αδυναμία, ρε παιδί μου, δεν σου λέω εγώ τώρα ναι. κλπ. Οι ξένοι θα σε ξεσκατώσει να πούμε σαν την Ελληνίδα. Καταρχήν η γυναίκα μου είναι στο κρεβάτι τώρα. Τι στο κρεβάτι. Δεν μιλάμε τώρα για αυτό το πράγμα. Ο, δηλαδή οι Ελληνίδες σε φροντίζουν, σε ταΐζουν, σε κάνουν, έχουν άλλα καλά. Αυτό λέει εδώ. Δηλαδή οι ξένοι να πούμε άμα θα σου πέσει λίγο το πουλί, πάπ, θα αρπάξει άλλο. Εσένα μπορεί να μείνει και λίγο πιο αυτή, κατάλαβες. Αυτό λέει. Ναι, καλά, ναι. καλά, καλά. Ναι. Έτσι να λες εσύ. Όχι, έτσι ρωτάω εγώ, εσύ τα ξέρεις, εγώ πού να τα ξέρω αυτά. Ναι. ναι. Τι θέλεις να πω. Για του ημέρα Ηρακλειδάκιας. Α, είσαι και Ηρακλειδέας. Ναι. Λέτε πολλά, παιδιά, για τον Ηρακλή. Λέτε πολλά. Γιατί τόσο σας έθιξε, επειδή σκέφτεσαι τον Πάου πέρσι. Όχι, μωρέ, δεν υπάρχει, με, δεν υπάρχει λεφτά. Με τον Άρη είχα κάτι προηγούμενα και ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Μια άλλη ομάδα είναι ο Ηρακλής. Άμα λείψει ο Ηρακλής από τη Θεσσαλονίκη, λείψει ο Άρης, περίπατο θα κάνουν οι άλλες ομάδες. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά οι παράγοντες είναι μικροί. Μεγάλη ομάδα δεν αντιλέγω εγώ, αλλά μετά το θάνατο του Θεοδωρίδη ήρθαν κάτι ναι. λιμά εκεί, κάτι σπανουδάκιδες, κάτι γέρι, κάτι ναι. Εντάξει, ναι. Φοβερή, μάλιστα. Ένα πράγμα θα σου πω. Πες. Περιγράψω. Ναι. Οι Τούρκοι ναι. το αχλάδι ναι. το λένε. Ναι, το αχλάδι το λένε. Εμείς το λέμε γκόρτσο. Γκόρτσο. Οι Τούρκοι το λένε τσαράπιδο. Τσαράπιδο θα πει ναι. στιφό αχλάδι. Ναι. Έτσι είναι η γυναίκα. Α. Άμα φτάσει. Πού από μη συζητάς. Ναι. ναι. Εσύ δηλαδή τώρα σου έκανε τα κουσούρια από 10-20. Αυτή φταίει δηλαδή. Μάλιστα. Με τι πλέμμα σε μιλάω. Βέβαια, αν έχει 10 κούγια και στα κάνει 20 η γυναίκα. Η γυναίκα δηλαδή στα κάνει τα κούγια. Η γυναίκα κάνει τον άντρα. Η γυναίκα κάνει τον άντρα. Ναι. Λεφτά έβγαζα πολλά. Πάρα πολλά. Ναι. Κατάλαβες. Αυτή έκανε τα γυνάτια της. Ναι, αλλά εσύ πρέπει να είσαι και ζωηρός. Εγώ ήμουν ωραίος και ξέρω που μπορούσα να κρατηθώ. Εσύ πρέπει να ήσουν λίγο ζωηρός όμως. Πρέπει να την έκανε ζωηράδες, αυτό βλέπω εγώ τώρα. Δεν βλέπεις τίποτε. Εγώ ήμουν ωραίος. Αυτοί με κάνουν γυλάκια, ναι. κρατιόμουν εγώ. Αφού οι γυναίκες να. Ναι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω η γυναίκα κάνει τον άντρα και άμα θέλει η γυναίκα να του κρατήσει τον άντρα, να του κρατάει. Δηλαδή αλλά αυτή έφταιγε που ξεπόρτιζες εσύ, αυτό λες. Ναι. Ορίστε. Ορίστε. Αυτή λέω φταίει που ξεπόρτιζες εσύ το βράδυ. Ποιος θέλει ρε Κωστά. Εγώ φταίω. Δηλαδή ρε, δεν περιγράφεσαι. Άμα, δηλαδή γυναικούλα. Για πες. Τι έκανε δηλαδή. Και σε, πες μου ένα παράδειγμα ρε παιδί μου. Έτσι για να. Τι έκανε δηλαδή. Και γύρισε τον κόλλο. Ναι τι έκανε. Ερχόσουν να ζεις στο σπίτι. Και... Ναι ερχόμουν στο σπίτι εγώ. Είχα κέφια ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Και όταν λες είχα κέφια. Ήθελες δηλαδή κέφια. Ερωτικά κέφια. Βεβαίως. Αλλά αυτή κρύα. Κρύα. Αυτή... Ήμουνα και. Ναι. Στα ντουζένια. Ήμουνα και αντίθεση. Εγώ δεν ήμουνα. Ήσου τσακπίνη. Καλό παιδί. Ερχόσουν στο σπίτι και έβλεπε μια κρυάδα, α πούμε. Ένα τέτοιο. Άμπραγμα. Έβλεπε τα τερλίκια τη γιαγιά τη, τα φοράει στα ποδάρια και τέτοια. Εσύ ήθελε να χώσει τον Αμανέ να πούμε να τραγουδίσει, δεν. Και μετά έβγαινε έξω αέρα. Πε τα μα να καταλάβουμε δηλαδή. Κατάλαβε. Ναι, ρε Κώστα. Ναι, ναι. Άνοιξε μα την καρδιά σου με λεπτομέρειε. Ναι, ναι, ναι. Την έξι που σου είπα ότι άμα έχει 10 κούλια και στα κάνει 20, ναι. τι να την κάνει τέτοια γυναίκα. Μάλιστα. Αυτό εννοούσα όλα. Αλλιώ θα τραγουδά χαράμισα τα χρόνια μου. Ναι. Πε στο φίλο σου. Α προσέξει, κάτι να πάρει ξένη παρά να πάρει ξένη λέει αυτό, έτσι λέει αυτό. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. ναι. Έκανα δουλειά με ξένες ναι. και είναι gentleman. Μάλιστα. Ναι, 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 έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Γλυκό αγόρι, θα τα πούμε πάλι. Περαστικά τη γυναίκα. Ναι. Περαστικά. Περαστικά. Ευχαριστώ πολύ. Άντε γλυκό αγόρι. Κωστά. Ναι, έλα γόρι μου. Κωστά. Ναι, ναι. Ζω σε ένα χωριό το οποίο έχει, είναι μπαίρι και έχει καθαρό αέρα. Βγαίνει στο πρωί και ανοίγουν τα πνευμόνια σου. Ποιο χωριό είναι αυτό. Έλα νοικιάζεις σπίτι εδώ. Ποιο χωριό. Θα σου το πω άλλη φορά. Καλά, μην το λες. Εντάξει. Το αφιερώνουμε. Στο αφιερώνουμε εδώ χιλικίνης. Έτσι, έτσι, έτσι.
Χαράμισα τα χρόνια μου που σέρνομαι κοντά σου. Να ξέρα πως ήταν τα πέτρα η καρδιά σου. Σαν το σκυλί σου με διώκνες, στη δυστυχία με σε βρόκνες. Κι εγώ που σε αγάπαγα, μ' αλλάζω να κοντά σου. Τώρα είμαι ένας άντρας ξοφλημένος. Χρόνια πολλά στον Τόλι τον Βοσκόπουλο που κλείνει τα 76 σήμερα. Σαν μια μέρα σήμερα το 1940 γεννήθηκε στην Αθήνα ο Τόλης. Και επειδή περνάει ένα λούκι οικονομικό και υγείας, του στέλνουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας. Παρθενάκη έγραψε σήμερα, Χιλιτίδη συνεχίζεις. Πάρε με για παραγιό σου, τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.